Γεια σας. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Συστήματα παράλληλης και κατανεμμένης επεξεργασίας. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να σχολιάσω δύο email που έχω λάβει την προηγούμενη εβδομάδα από συμφοιτητές σας σχετικά με τις εργασίες. Έχω, λοιπόν, σημειώσει αυτά που έχουν θέσει. Αρχικά να πω ότι είναι καλό που μου μεταφέρετε τους προβληματισμούς σας. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει αυτό το κλίμα που θα ήθελα, δηλαδή όταν έχετε κάποιους προβληματισμούς να επικοινωνείτε μαζί μου και να τους συζητάμε. Τώρα, ας δούμε να σας πω τι αναφέρουν αυτά τα email. Για παράδειγμα, αναφέρεται συγκεκριμένα «Η εργασία είναι αρκετά χρονοβόρα». Εσείς ξέρετε κάποια εργασία που να μην είναι χρονοβόρα. Μια εξαμηνιαία εργασία απαιτεί εργατό ώρες. Και δεδομένου ότι θέλουμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο στο μάθημα, τουλάχιστον εγώ θέλω και αρκετοί από εσάς, όπως έχω συζητήσει με άλλους συναδέλφους, πρέπει να έχει κάποια βαρύτητα η εργασία, και από άποψη χρόνου, αλλά όπως είδαμε και βαθμολογική. Μην ξεχνάτε ότι εδώ ήρθατε για να μάθετε και όχι απλώς για να πάρετε έναν βαθμό. Και αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και για μένα, ξέρετε. Θα μπορούσα εγώ να πω, να μην ασχοληθώ καθόλου για το μάθημα, να σας βάλω μια τελική εξέταση όλο και όλο και να είναι πολύ απλά και να πάρετε έναν βαθμό. Εγώ όμως, ξέρετε, δεν θέλω απλώς να γίνει μια διαδικασία που και να μην ασχοληθώ και να μην μάθετε τίποτα στην πορεία. Γι' αυτό έχω στήσει έτσι όλα τα μαθήματά μου, ώστε απαιτούν και από τη δικιά μου πλευρά αρκετή προετοιμασία, προεργασία, αρκετή ενασχόληση. Κάθε εβδομάδα και εγώ, όπως και εσείς, ψάχνω να βρω τις τελευταίες εξελίξεις από τη μία από άρθρα επιστημονικά, από την άλλη υλικό για τις εργασίες, απ' την άλλη για τα εργαστήρια που κάθε Τρίτη μαζί τα δουλεύουμε, ώστε και επίκαιρο να είναι και χρήσιμο και να αποκομίσετε κάτι στη διαδικασία. Άρα είναι χρονοβόρο για όλους μας, αλλά από αυτή τη διαδικασία θα βοηθηθείτε. Και εξάλλου, 5 ECTS σημαίνει 130 εργατοώρες. Κάποια μαθήματα βέβαια έχουν και αυτά 5 ECTS, αλλά δεν έχουν 130 εργατοώρες. Αυτό είναι κάτι προβληματικό ίσως για τα μαθήματα, αλλά ένα μάθημα πρέπει να έχει αρκετές ώρες ενασχόληση με το μάθημα. Και με την θεωρία, 2 ώρες θεωρία, και με το εργαστήριο, 2 ώρες με το εργαστήριο. Ενδεχομένως, για το εργαστήριο θέλει και κάποια προετοιμασία, 1-2 ώρες παραπάνω, 4 ώρες, άρα μένει ένα χρονικό διάστημα που πρέπει να ασχοληθείτε για να μάθετε κάτι στη διαδικασία. Και όπως σας είπα, αυτό το χρονοβόρο βέβαια σημαίνει ότι κάποιος από εσάς δυσαρεστεί. Και αυτό το βλέπω σε αξιολογήσεις. Και βλέπω σε αξιολογήσεις ότι κάποιοι, π.χ. από 1-5, με βάζουν 1, γιατί λέει είναι πολύ αυστηρός και ζητάει πολλές ασκήσεις, να μάθουμε πολλά πράγματα κτλ. Το θέμα, ασφαλώς εγώ διαβάζω σε αξιολογήσεις, αλλά για μένα η αξιολόγηση σημαντική δεν είναι τώρα. Δηλαδή τώρα θα μου βάλετε 1 και να μου βάλετε 2, κάποιοι τέλος πάντων που γράφουν ότι είναι αρκετά απαιτητικό, ασφαλώς το βλέπω, το σημειώνω, ρίχνει το μέσο όρο της βαθμολογίας βέβαια, αλλά μένε, η πραγματική βαθμολογία είναι αυτή που βγαίνουν έξω οι απόφοιτοι του τμήματος, οι οποίοι μου στέλνουν, τουλάχιστον οι φοιτητές που έχουν ασχοληθεί με τα μαθήματά μου, μου στέλνουν μηνύματα και μου αναφέρουν χάρη στις απαιτήσεις που είχα για το μάθημα, κυρίως για τα λειτουργικά και για τα παράλληλα, πώς μπόρεσαν να τις χρησιμοποιήσουν έξω, να παρουσιάσουν έργα και να έχει ως συνέπεια να πάρουν μια θέση εργασίας πιο εύκολα από άλλα άτομα. Εμένα αυτή είναι η πραγματική αξιολόγηση. Οι απόφοιτοι του τμήματός μας, οι απόφοιτοι που έχουν περάσει από δικά μου μαθήματα, να μην τους λείπει τίποτα. Γιατί, ξέρετε, παρατηρούμε, επειδή είμαι και σε μια ομάδα καθηγητών του Πανεπιστημίου, που συζητάμε για θέματα σχετικά με τη βελτίωση των σπουδών των φοιτητών, συμμετέχω σε μια ομάδα της ΜΑΙΦΕΟ,
που συζητάμε θέματα έτσι γενικότερα εκπαίδευση και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε. Και έχουμε, από τις συζητήσεις έτσι, βγάλει το συμπέρασμα ότι υπάρχει μια μεταστροφή των αρκετών φοιτητών προς την ίσονος προσπάθεια αποκόμισης βαθμολογίας. Δηλαδή, όχι μόνο στο δικό μας τμήμα, σε αυτή την ομάδα υπάρχουν και από παιδαγωγικά, από καλές τέχνες, υπάρχουν καθηγητές από αρκετά τμήματα και βλέπουμε ότι παντού οι φοιτητές θέλουν να πάρουν τη μέγιστη βαθμολογία με, όπως είπαμε, ίσονης προσπάθειας, με ελάχιστο κόπο. Και στο τέλος δεν μαθαίνουν όμως αυτά που πρέπει να μάθουν. Έξω είναι αρκετά ανταγωνιστικό το περιβάλλον. Όταν θα βγείτε από εδώ πέρα, τουλάχιστον όσο από την πλευρά μου, δεν θέλω να έχετε έλλειμμα δεξιοτήτων. Δεν θέλω να βγείτε έξω σε ένας άλλος απόφυτος ενδεχομένως που έχει κάνει λειτουργικά ή παράλληλα να πει εμείς κάναμε και αυτό και εσύ και εσύ, κάποιος από εσάς να πει εμείς δεν το είχαμε κάνει αυτό. Ενώ έπρεπε να το κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε λιγότερα προσόντα. Πρέπει να αποκομίσετε όλες τις δεξιότητες ώστε να είστε έτοιμοι επαγγελματίες και να μπορείτε να συναγωνιστείτε ελεύθερα τους άλλους. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο κάποιο άλλο σχόλιο. Συγγνώμη λίγο, πάνω σε αυτό. Δεν υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση ότι θα έπρεπε, τουλάχιστον εγώ γιατί από το δικό μου το μιλία βάζεται μέχρι στιγμής, δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση ότι θα πρέπει να υπάρχει εργασία στο μάθημα. Απλά θέλω λίγο να αναλογιστείτε ότι έχουμε να ασχοληθούμε κάθε εβδομάδα 2 ώρες με τη θεωρία, έχουμε περίπου 4 ώρες για το εργαστήριο και θέλω να σκεφτείτε πόσο χρόνο απαιτεί η εργασία που μας βάλατε πάνω σε όλο αυτό. 30 ώρες απαιτεί περίπου η εργασία αυτή, κάπου εκεί. Και πολύ λέω. Αλλά ας δούμε λίγο και τα υπόλοιπα στοιχεία. Πράγματι, αυτό είναι το επόμενο topic, ότι λόγω της αλλαγής του προγράμματος σπουδών. Τώρα, η φράση είναι από 2 email, οπότε δεν ξέρω από πού έρχεται κάθε φράση. Μια άλλη φράση είναι λόγω της αλλαγής του προγράμματος σπουδών, οι περισσότεροι φοιτητές έχουν αρκετά μαθήματα ένα εξάμηνο. Αυτό πάλι, αυτό το σκεπτικό, είναι σκεπτικό που το καταλαβαίνω. Έχετε πολλά μαθήματα. Αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή έχω πολλά μαθήματα, π.χ. αν έχω διπλάσιο αριθμό μαθημάτων, τα μαθήματα πρέπει να έχουν τη μισή ύλη και τις μισές ώρες. Είναι και αυτό. Ναι, αλλά με την ίδια λογική, αν όλα τα μαθήματα είχαν τις ίδιες εργασίες και τον ίδιο φόρτο εργασίες με τα δικά σας, δεν θα προλαβαίναμε όταν να κοιμηθούμε. Ναι, το πρόγραμμα σπουδών όμως καθορίζεται για 6 μαθήματα το εξάμηνο. Αν κάποιος π.χ. χρωστάει μαθήματα ή με δικιά του επιλογή, δηλαδή με δικά του επιλογή πήρε άλλα μαθήματα, αμέσως όταν έκανε αυτή την επιλογή κατάλαβε ότι σημαίνει ότι θα είναι πολύ δύσκολο για αυτόν, θα πρέπει ενδεχομένως να προσθέσει κάποιο παραπάνω έτος στις σπουδές του, γιατί πράγματι 10 μαθήματα ή και κάποιος που χρωστάει μαθήματα, δεν είναι μόνο 6 μαθήματα, θα κουραστεί παραπάνω. Αλλά το εξάμηνο γίνεται για 6 μαθήματα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε. Λέω ότι εγώ δεν έχω αλλάξει πρόγραμμα σπουδών, αλλά πάλι με τις αλλαγές από το ένα εξάμηνο στο άλλο, πλέον δεν έχω 6 και 7 μαθήματα το εξάμηνο, έχω παραπάνω. Γιατί τα μαθήματα αλλάζουν και εξάμηνα, πέραν το ότι έχουν αλλάξει το όνομα. Αυτό με τα 10 μαθήματα ακριβώς. Λόγω της αλλαγής, μάλλον έχουν αρκετά μαθήματα ένα εξάμηνο. Ναι, επειδή κάποιος άλλος είχε αναφέρει το 10, γι' αυτό σας είπα, ότι κάποιος αναφέρει ότι έχουμε 10 μαθήματα το εξάμηνο. Ξαναλέω, το πρόγραμμα σπουδών βγαίνει για 6 μαθήματα. Γιατί φανταστείτε, δηλαδή, αν κάναμε λιγότερα, μετά σε έναν εργοδότη θα σε ρωτούσε, το ξέρετε αυτό το κομμάτι? Και εσείς αναπαντούσατε, όχι, είχαμε εκείνο το εξάμηνο πολλά μαθήματα και είπαμε να κόψουμε λίγο από κάθε τι. Είναι τελείως προβληματικό. Δεν πρέπει να κοπεί καθόλου η ύλη τίποτα. Πρέπει να έχετε όλες τις βασικές δεξιότητες. Για συνεχίσουμε και παρακάτω. Πάλι 10 μαθήματα λοιπόν. Στη συνέχεια, ακούστηκε πάλι, δεν ξέρω από κάποιο mail, δεν έχω πάρει τις φράσεις και τις έχω βάλει σε ένα ενιαίο αρχείο που εξετάζω, να κάνουμε ένα poll για να εκφραστούν οι εκφράσεις των φοιτητών για την εργασία. Δηλαδή, τι poll να κάνουμε, αν θέλετε την εργασία ή όχι? Ξέρετε ότι από τη στιγμή που δεν έχετε καλή γνώση του αντικειμένου, δεν μπορεί να γίνει ένα poll. Να γίνει ένα poll μεταξύ ατόμων που έχουν ψάξει, δηλαδή πτυχίο μεταξύ καθηγητών, ναι, να γίνει ένα poll που γνωρίζουν την ύλη, αλλά μεταξύ κάποιου που δεν γνωρίζει την ύλη και μεταξύ κάποιου που δεν γνωρίζει και το περιβάλλον έξω και μεταξύ κάποιου που γνωρίζει την ύλη, είναι προβληματικό ένα τέτοιο poll. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα το poll, θέλετε να κάνουμε την εργασία ή θέλετε να έχετε έλλειμμα δεξιοτήτων? Αυτό τι θα απαντούσατε? Γι' αυτό λοιπόν είναι προβληματικά αυτά τα poll όταν δεν έχετε μια πλήρη γνώση το τι υπάρχει έξω, το τι πρέπει να μάθετε και γενικότερα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Με πρόλαβε στα μάτια και εσύ είχε απαντήσει στο
στο chat. Λοιπόν, επιπλέον τα περισσότερα μαθήματα έχουν εργασίες λόγω της εξαποστάσεως διδασκαλίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμος χρόνος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου για τη συγκεκριμένη εργασία. Και πράγματι, όλα τα μαθήματα είναι καλό να έχουν εξαμηνιαίες εργασίες, γιατί βλέπετε, γνωρίζετε ένα μάθημα σε βάθος. Μια εργασία, την ύλη που πρέπει να καλύψει σε βάθος. Άρα, το ότι έχουν τα άλλα μαθήματα εργασίες, μάλιστα σε αυτό, ξέρετε με την εργασία, εγώ στο δικό μου μάθημα σας δίνω και τη δυνατότητα κάποιος που να μην την κάνει, απλώς να χάσει δύο μονάδες. Σε άλλα μαθήματα, ξέρετε, είναι υποχρεωτική η εξαμηνιαία εργασία. Και μάλιστα, μου το είχαν υπενθυμίσει και σε φοιτητές σας, υπάρχουν μαθήματα που αν κάποιος δεν κάνει εξαμηνιαία εργασία, δεν μπορεί να δώσει καν εξετάσεις. Εγώ έχω αφήσει ένα πιο ευέλικτο τρόπο βαθμολογίας στο μάθημά μου, προκειμένου να μπορείτε να μην κάνετε ένα κομμάτι από αυτόν που συμμετέχουν στη βαθμολογία και απλώς κάνετε μόνο τη βαθμολογία. Δεν σας αποτρέπει να εξεταστείτε. Ούτε θεωρία, ούτε. Πώς θα περάσουμε το μάθημα, αν μας λείπουν δύο μονάδες? Το μάθημα, η βάση έχει 5, δεν έχει 8. Άρα, αν κάποιος καταφέρει. Πρέπει να γράψει 65. Πόσο εύκολο το θεωρείτε? 65, πρέπει να γράψει 65. Το 65 τι είναι? 6 στα 5. Α, 6. Η βαθμολογία πιάνει δύο μονάδες αυτό το project. Άρα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 5 μονάδες. Αν δεν κάνει εργασία, θα χάσει 2 μονάδες. Θα φτάσει 8. Ναι, πόσο εύκολο το θεωρείτε? Το θεωρώ εφικτό πάντως. Πόσο εύκολο? Εφικτό, όχι άμα εύκολο. Κάνει, άμα, συγγνώμη, άμα κάνει ποσοστό της εργασίας, παίρνει ποσοστό. Αυτό δεν είπαμε, παιδιά. Είναι εξαμηνιαία εργασία. Έχει και μερική βαθμολόγηση. Δεν είναι 0-2. Είναι οι εργασίες εξαμήνου. Έχουν, όπως και στο εργαστήριο, όταν παραδείγματι λαμβάνει, υπάρχει μερική βαθμολόγηση πάντα. Δεν υπάρχει ή το παίρνει ή δεν το παίρνει. Λοιπόν, κάποιο άλλο. Εναλλακτική. Ωραία, πάμε σε άλλο τομέα. Λέει, θα μπορούσε να υπάρξει εναλλακτική. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν το αναφέρετε, αλλά γράφει ακριβώς πώς θα, θα βαθμολογείται αυτό για να ξέρουμε πόσο θα πάρουμε από το, ναι, από λέει, το όλο. Το αναφέρει. Την εκφώνηση. Πρέπει να τη διαβάσετε βασικά. Δεν ξέρω αν δεν την έχετε διαβάσει. Ίσως μερικές φορές τρομάζει και το μέγεθος. Λοιπόν, ας δούμε λίγο ένα ακόμα κομμάτι. Θα μπορούσε να υπάρχει εναλλακτική με τις παλιότερες εργασίες που δίναν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα εδώ, με παλιότερες εργασίες. Για παράδειγμα, να φέρω εδώ. Γιατί καλές είναι οι προτάσεις, αλλά θα πρέπει να τις έχετε λίγο μελετήσει περισσότερο. Ανοίγω τώρα το E-Class. Λοιπόν. Παλιότερες εργασίες. Για να δούμε την εργασία του 2010. Γιατί κάποιος μπορεί να λέει είναι πιο εύκολη η εργασία του 2010. Δεν νομίζω ότι εννοούσε αυτό. Νομίζω ότι εννοούσε. Λέει παλιότερες εργασίες. Είπε και κάποιος να κάνουμε τα φυλάδια. Εβδομαδιαίες. Εβδομαδιαίες εννοούσε, όπως τα κάνετε πέρσι. Ναι, πάντως επειδή εδώ πέρα κάποιος είπε εβδομαδιαίες, αλλά και κάποιος είπε επειδή θέλουμε εργασία εξαμήνου, γιατί καταλαβαίνουμε τη σημασία της, αλλά να είναι κάποια από παλιότερα έτη. Τώρα, για τις εβδομαδιαίες εργασίες, καταρχήν υπάρχει στο YouTube. Τι εργασία είναι αυτό? Αυτό είναι πιο πολύ για να κατανοήσεις τα βασικά. Τόσα χρόνια αυτές δουλεύατε, δηλαδή τόσα χρόνια θεωρήσατε ότι η γνώση ήταν ελλειπή στο μάθημα? Υπήρχε γενικό άλλος τρόπος προσέγγισης. Δηλαδή, με άλλο τρόπο καταφέρνατε να παίρνετε τις δεξιότητες. Τώρα ακολουθούμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μια προσέγγιση η οποία είναι διαφορετική και στο τέλος θα αξιολογηθεί κατά πόσο πετύχατε να μάθετε. Δηλαδή, κάθε φορά βελτιώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άμα δείτε, π.χ. την προσέγγιση που είχε γίνει πριν από 12 χρόνια, το 9, ήταν διαφορετική. Κάθε φορά αλλάζει λίγο. Νομίζω ότι υπάρχει μια λανθασμένη άποψη για το τι πληροφορίες πρέπει να πάρει ο φοιτητής από το πανεπιστήμιο. Από ποιον δεν πρέπει να μάθουν οι καθηγητές? Έχουν λαθασμένη άποψη για το τι πρέπει να μάθουν οι φοιτητές? Δεν ξέρω. Στο μάθημά σας το νιώθω αυτό. Δεν νομίζω ότι με τόσες πολλές ώρες που πρέπει να αφαιρώσει ο φοιτητής θα του μείνουν. Άμα ήταν όλα τα μαθήματα έτσι, θα του έμενε κάτι ουσιαστικό. Ωραία. Επέτρεψέ μου να έχω άλλη άποψη. Και βέβαια είσαι ελεύθερος όταν βγεις απόφυτος έξω κτλ. Τότε θα ήθελα πραγματικά σε κάποια χρόνια έξω να μου στείλεις ένα mail. Να πεις, κύριε Δασυγέννη, είμαι 5 χρόνια έξω από επαγγελματικό τομέα. Κατάλαβα ότι δεν έμαθα τίποτα στο πανεπιστήμιο ή τα μαθήματά σας δεν με βοήθησαν. Συμφωνώ. Αλλά δεν έχω λάβει ποτέ τέτοιο email.
Ποτέ δεν έχω λάβει από αυτό. Συμφωνώ στο κομμάτι ότι άμα κάποιος μελετήσει όλα αυτά που του δίνεται, θα έχει τα προσόντα να προχωρήσει με σωστές βάσεις παραπέρα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος στο ότι λειτουργεί έτσι όπως το κάνετε. Πάντως, για την πλειοψηφία των φοιτητών. Είναι θετικά. Δεν έχω λάβει ποτέ από απόφυτο email, ποτέ. Και είμαι, ξέρετε, από το 9 στο Πανεπιστήμιο. Δεν έχω λάβει ποτέ email που είπε, κύριε Δασυγέννη, τελικά. Δεν ξέρω. Και φαντάζομαι, επειδή δεν έχουμε κάποια σχέση, δεν θα φοβόταν κάποιος να μου το πει, αν έχει φύγει κτλ. Ποτέ δεν έλαβα αρνητικό email. Πάντα είναι ενισχυτικά τα email. Ότι η δουλειά γίνεται καλή και λέει, μακάρι να ήταν και περισσότερα ακόμα. Δηλαδή, τέτοια μηνύματα λαμβάνω. Λοιπόν, ας δούμε κάποιες παλιότερες εργασίες. Για παράδειγμα, εδώ εργασία εξαμήνου είναι GPU, κάρτα γραφικών, το 2010, αν ήθελε κάποιος εναλλακτικό. Αν δούμε το 2011, για παράδειγμα, είναι shortest path, το σύντομο μονοπάτι, παραλληλοποίηση κτλ. Adjusted matrix, γράφει και παραλληλοποίηση εύρεση μονοπατιού. Αν θέλαμε να βρούμε το 2013, ήταν πολλά θέματα, όπως Laplace, και άλλες παραλληλοποιήσεις όπως και διαγωνισμός της Intel μέσα. Να ρωτήσω κάτι, ποιος ήταν ο λόγος που σταματήσετε να βάζετε εργασίες σε εξαμήνου? Ποιος ήταν ο Γιατί λόγος? Γιατί έχετε σταματήσει το 16, ναι, μετά δεν ξαναβάλλετε. Ποιος ήταν ο λόγος που σταματήσατε? Γιατί δεν μπορεί να ξυπνήσετε ένα πρωί και να πάτε τέλος εργασίες σε εξαμήνου, κάτι σκεφτήκατε? Ήθελα να δοκιμάσω κάτι, μια διαφορετική προσέγγιση, ναι. Και πώς καταλάβατε ότι διαφορετική προσέγγιση δεν δουλεύει? Όχι, δουλεύει, αλλά ήταν διαφορετικό. Δεν βλέπουμε ένα στοιχείο μόνο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δηλαδή... Ναι, αυτό ρωτάω. Γιατί αποφασίσατε ξανά ότι είναι απαραίτητη για το μάθημα? Τι σας έκανα? Γιατί τα τελευταία χρόνια οι αξιολογήσεις έδειχναν ότι θα θέλατε να υπάρχει μια αξιολόγηση, μια εξαμηνία εργασία. Γενικότερα, εγώ κάθε φορά κοιτάω τις αξιολογήσεις το καλοκαίρι και στη συνέχεια αλλάζει, τροποποιώ λίγο το εκπαιδευτικό κομμάτι προκειμένου να πετύχω το μείγμα, το ιδανικό, για να μάθετε όσο δυνατόν περισσότερα. Και επίσης, μια που το αναφέρουμε εδώ, ας δούμε τι κάνουν σε άλλα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, θα σας ανοίξω τώρα... Από... Ωραία. Αν δούμε τι κάνουν στα άλλα πανεπιστήμια, προφανώς θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το γεγονός ότι έχουμε μόνο 3 εβδομάδες για εξεταστική, μέσα και εμβόλυμη σε αυτό, και παίρνουμε πρόγραμμα μια εβδομάδα πριν να ξεκινήσει. Με αυτό γιατί δεν ασχολείται ποτέ κανείς? Αυτό επίσης, τώρα είναι άλλο θέμα, είναι θέμα οργάνωσης. Περιμένετε, στα άλλα πανεπιστήμια, στον οδηγό σπουδών γράφει ακριβώς ποια είναι η ασχόληση του μαθήματος και ακριβώς τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο ενδιάμεσο του εξαμήνου. Αλλά προφανώς ούτε με αυτό δεν ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε μόνο με το τι διδάσκουν. Τώρα, θέματα που είναι θέματα οργάνωσης του Πανεπιστημίου θα πρέπει να τα αναφέρεις όχι σε μένα, γιατί η οργάνωση καταρχήν πρέπει να τα μεταφέρετε στον πρόεδρο θέματα που σας απασχολούν. Πράγματι, εξεταστική και εγώ το έχω κατακρίνει, ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε πρόγραμμα εξεταστικής μια εβδομάδα πιο πριν. Αλλά υπάρχουν προβλήματα άλλης φύσεως που δυσκολεύουν αυτοί. Εγώ δεν είμαι στην επιτροπή που πάντως ασχολείται με αυτό, αλλά συναντάνε πολλά προβλήματα στο να βγει εγκαίρως το πρόγραμμα. Άρα, θέματα οργάνωσης μην τα συζητήσουμε. Καλύτερα στη συνέλευση με τον δικό σας αντιπρόσωπο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, από τον κύριο Μπεκάκο, έχει βγάλει αυτές τις ασκήσεις αυτής της μορφής. Για παράδειγμα, υλοποίηση αλγορίθμου διτονικής ταξινόμησης. Σε παραλληλοποίηση όλα αυτά. Παράλληλα, αλγορίθμου και υπολογιστή πολυπλοκότητα. Υλοποίηση αλγορίθμου ταξινόμησης. Με συγχώνευση. Ανίχνευση γραμμών σε εικόνες. Φιλτράζει μακριά εικόνες κτλ. Αυτά είναι θέματα που είναι παρόμοιας ή κάποια είναι και μεγαλύτερες ακόμα μεγαλύτερης πολυπλοκότητας από αυτό. Πώς βαθμολογεί όμως αυτός? Πώς βαθμολογεί? Ναι, μπορεί να μην υπάρχουν τα άλλα point. Ναι, ως εξαμηνιαία εργασία πιάνει 2 ή 3 μονάδες. Ωραία, να σας... Οι περισσότερες εξαμηνιαίες δεν πιάνουν 2 ή 3 μονάδες. Συνήθως πιάνουν ελαφρώς παραπάνω. Ωραία, πάμε στο Μετσόβιο. Το Μετσόβιο, λοιπόν, για να δούμε... Αυτό έχει 4 εργασίες. Ας ανοίξουμε την πρώτη. Να γίνει παραλληλοποίηση του Game of Life. Το παιχνίδι της ζωής. Και πρέπει να το υλοποιήσετε. Και τώρα πόσο λαμβάνει εδώ πέρα... Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω.
Αλλά τρεις-τέσσερις μονάδες είναι σωστά αυτά λαμβάνουν. Ίσως θα μπορούσε κάποιος να το ψάξει, να το δει. Αλλά γενικότερα, παντού βάζουν εξαμηνίες εργασίες. Τουλάχιστον εκεί που υπάρχει εργαστηριακό κομμάτι, γιατί υπάρχουν σε κάποιες θεωρητικές, σε πιο θεωρητικό επίπεδο τμήματα, όπου δεν έχουν εργαστήριο, έχουν μόνο απλώς γενικά για τα παράλληλα αισθήματα. Εκεί δεν έχουν εργαστήριο, άρα δεν έχουν εργαστηριακό κομμάτι. Σε σχέση λοιπόν με αποφύτους άλλων τμήματων, εγώ δεν θέλω να έχετε έλλειμμα στις δεξιότητες όπως ανέφερα. Γι' αυτό και βάζω αυτές τις εξαμήνιες εργασίες. Και μην ξεχνάτε την προηγούμενη εβδομάδα, σας είχα δώσει ένα σημαντικό κομμάτι κώδικα, που είναι πώς ανοίγουμε εικόνα, πώς επεξεργαζόμαστε εικόνα. Δηλαδή τώρα, απλώς κάποιος πρέπει να κατανοήσει τον αλγόριθμο και το κομμάτι εκεί που γίνεται της επεξεργασίας να βάλει τη δικιά του συνάρτηση για υπαλληλοποίηση. Δηλαδή το 30% του κώδικα σας το έχω ήδη δώσει, να ξέρετε, και ενδεχομένως και την επόμενη, και στα επόμενα εργαστήρια θα σας δώσω ακόμα κάποια tips, αφού φαίνεται ότι δυσκολεύεστε. Και όπως σας είπα, με ενημέρωσε ο πρόεδρος ότι έχει δοθεί μάλλον από το Πανεπιστήμιο κάποια χρηματοδότηση για μαθήματα που έχουν μεγάλο όγκο φοιτητών. Ένα από αυτό είναι και το δικό μου μάθημα, τα συστήματα παράλληλης καταμένης επεξεργασίας, ώστε να υπάρξουν έξτρα ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας. Σύμφωνα, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για να προσθεθούν ώρες. Και αυτό θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν έξτρα ώρες για το εργαστήριο και για το project, όπου σε αυτές τις έξτρα ώρες, φαντάζομαι θα είναι κανένα 2 ώρες τη εβδομάδα, θα μπορείτε, γι' αυτό είναι μετά το Πάσχα, να το δουλέψετε μέσα στο Πάσχα, ώστε μετά το Πάσχα θα υπάρχει ένα έξτρα 2 ώρα, όχι μαζί μου, με κάποιον που θα έχει ανατεθεί αυτή η έξτρα φροντιστηριακή ενισχυτική διδασκαλία για τα κομμάτια του εργαστηρίου και να δουλέψετε μαζί το project. Λοιπόν, αυτά ήταν τα θέματα. Τώρα... Ήθελα να πω κάτι ακόμα. Ναι. Εφόσον μας μιλάτε για ανταγωνισμό, ίσως θα έπρεπε να μας αναφέρετε για πανεπιστήμια του εξωτερικού πώς λειτουργούν. Θέλεις κάτι να πεις ότι τα πανεπιστήμια του εξωτερικού λειτουργούν με τρόπο καλύτερο? Θέλω να πω ότι τα πανεπιστήμια της Ελλάδας βρίσκονται σε πολύ χαμηλές βαθμίδες σε σχέση με το εξωτερικό. Τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση από του εξωτερικού, που είναι κυρίως λόγω της ελλειπούς χρηματοδότησης. Δηλαδή, άμα συγκρίνουμε τώρα με μεγάλα πανεπιστήμια... Και όλο αυτό παίρνει μπάλα όλο το σύστημα. Αυτό τι σημαίνει, το ότι σύστημα, άρα, δεν... γενικότερα οι προσδοκίες των φοιτητών και των καθηγητών πρέπει να είναι αρκετά χαμηλές, γιατί τα πανεπιστήμια σε σχέση με το MIT είναι σε χειρότερη θέση. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ πιστεύω έχετε εν δυνάμει τις ίδιες δυνατότητες με φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αν όχι καλύτερες, γιατί τουλάχιστον εμείς μπορεί ενδεχομένως από χρηματοδότηση να μην μπορούμε να συγκριθούμε με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά όλοι οι καθηγητές, όπως ξέρετε, κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ασχολούμαστε με το να ασχολούμαστε με το μάθημα κτλ. Να προσπαθούμε να σας εφοδιάσουμε με τις δεξιότητες, ώστε να μην υστερείτε σε κάτι. Γι' αυτό, όταν μετά κάνετε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στο εξωτερικό, ξέρετε, βγαίνουν οι καλύτερες συνεργασίες, δηλαδή κάποιος από εσάς με αυτές τις γνώσεις που θα πάει από εδώ, και ρωτήστε όποιον έχει πάει στο εξωτερικό, απόφοιτο του τμήματός μας, για διδακτορικό μεταπτυχιακό, θα δείτε ότι οι γνώσεις του είναι και σε καλύτερο επίπεδο από άτομα που έρχονται από μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Άρα, η κατάταξη του πανεπιστημίου, βέβαια, ξέρετε, είναι επειδή έχει εμπρωματοποιηθεί. Και τι γίνεται αυτό? Υπάρχουν αυτές τις κατατάξεις που, ειδικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θέλουν να είναι υψηλά στις κατατάξεις, προκειμένου να προσελκύουν περισσότερους φοιτητές, δηλαδή δίδακτα, περισσότερα έσοδα. Ενώ στο δημόσιο πανεπιστήμιο, επειδή δεν έχουμε αυτή την πελατοκεντρική προσέγγιση, εμείς θέλουμε να μάθετε, όχι να είμαστε με όποιο τρόπο θέλουμε, με όποιο τρόπο το καταφέρει, να είμαστε σε μια υψηλή λίστα. Το θέμα είναι πιο πολύ να μάθετε εσείς. Και αυτό τώρα, γι' αυτό δεν γίνεται και εύκολη σύγκριση των πανεπιστημίων. Άρα μην μπούμε και σε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το πόσο... Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό και ξεφεύγει. Να πω λίγο κάτι για να το κλείσουμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, επειδή δείξατε και από τα άλλα πανεπιστήμια και όντως και εμείς έχουμε και άλλα μαθήματα που έχουμε εξαμηνιές εργασίες. Δηλαδή, εγώ τώρα σε αυτό το εξάμεινο έχω 2. Το προηγούμενο εξάμεινο είχα πάλι 2 εξαμηνιές εργασίες σε διάφορα μαθήματα. Απλά
το ένα επιπλέον θέμα με την εξαμηνία εργασία που βάλετε είναι ότι δίνεται ένα ποσοστό 20%. Ωραία, στο βαθμό. Δηλαδή, αν γυρνούσατε και λέγατε ότι εγώ, για παράδειγμα, το βαθμολογώ με 40%, για παράδειγμα, που εγώ, για παράδειγμα, σε αυτό το εξάμεινο έχω δύο εξαμηνίες που έχω μία 40% και μία 50%. Αν λέγατε ότι είναι 40% και αυτό το 20% που υπολείπεται, επειδή δεν υπάρχει, ας το πούμε, στη βαθμολογία για να βγαίνει αθροιστικά, ήταν bonus βαθμολόγηση, τότε θα υπήρχε μία άλλη συζήτηση, θα ήταν μία άλλη... θα ήταν μια άλλη διάσταση στο πώς θα το πόσο αγγίζαμε την εξαμηνία εργασία. Λοιπόν, και παίζει σίγουρα λόγο η βαθμολογία. Ναι, καταρχήν κανείς δεν ανέφερε θέμα βαθμολογίας. Και στα email και ναι. Όλα τέθηκαν μόνο ότι είναι στο προηγούμενο μάθημα. Κανείς δεν είπε για βαθμούς. Δεν πειράζει, το λέμε τώρα. Όχι, στο προηγούμενο, όχι κύριε. Καλό να το σκέφτεστε λίγο, όχι... Κύριε, στο προηγούμενο μάθημα που είχα ξαναμπεί για κλίση, εγώ στο διάλειμμα, που δεν είχε γίνει καταγραφή, είχα ξαναναφέρει αυτά τα δύο πράγματα, ότι είναι ο βαθμός και ότι είναι ότι δεν είχε αναφερθεί στο συμβόλαιο του μαθήματος η εξαμηνία εργασία. Αυτά τα δύο ήταν τα points. Λοιπόν, πάντως, μία μονάδα bonus μπορώ να δώσω. Και θα το κάνω. Δηλαδή, αντί για δύο μονάδες, θα πιάνει τρεις μονάδες. Και μάλιστα, μπορώ να κάνω και το εξής. Επειδή στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο υπάρχει μέσα και η παρουσίαση ενός paper, αν παρουσιάσετε την εργασία, την ολοκληρωμένη, τότε οι τρεις μονάδες θα γίνουν τέσσερις μονάδες. Δηλαδή, αντί να κάνετε την παρουσίαση που είναι μια μονάδα παρουσίαση ενός paper, αυτό εδώ πέρα, μια μονάδα μπορείτε είτε από εκεί να του πάρετε, είτε από το να παρουσιάσετε τη δικιά σας εργασία, και θα δώσω εκεί τη μια μονάδα. Δηλαδή, κάποιο που έχει δουλέψει, πολύ εύκολα μπορεί 5 λεπτά να την παρουσιάσει. Έτσι, ναι, σε περίπτωση δηλαδή που κάνουμε περίπου τη μισή εργασία, δικαιούμαστε να παρουσιάσουμε. Αυτό θέλετε να μας πείτε. Ναι, αλλά να έχει κάποια παραλληλοποίηση και να βγάλετε κάποιο αποτέλεσμα. Ναι, να έχετε ένα αποτέλεσμα να παρουσιάσετε. Να έχετε μια καμπύλη, να πει ναι, για 2 επεξεργαστές, για 4, για 8. Και ένα συμπέρασμα που ίσως βγάλετε. Άρα αυτό ναι, μπορώ να σας βοηθήσω. Απλά σε αυτό που λέει ο συμφοιτητής, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορώ να κάτσω να δουλέψω 30 ώρες για να πάρω δύο μονάδες. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει χτυπήσει πιο πολύ σε όλους μας. Και όχι τελικά το πόσο χρονοβόρα είναι. Ίσως να μην το σκέφτηκα αυτή την έννοια. Είναι worst case. Δηλαδή, αυτή η εργασία δεν πιάνει 30 ώρες. Ήδη αυτό κάναμε, μέσα σε 2 ώρες κάναμε το 30%. Τρεις ώρες ήτανε. Ωραία, τρεις ώρες. Ήτανε το 30% το αρχικό, που είναι το πιο εύκολο κομμάτι, αν με ρωτάτε. Γιατί αυτό πάνω κάτω θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε και να το κάνουμε κι εμείς. Ήτανε πραγματικά το αρχικό κομμάτι και μας πήρε 3 ώρες. Και θεωρητικά το κατευθύνατε εσείς που ξέρετε και πώς γίνεται. Εμείς δεν είχαμε το περιθώριο να το κάνουμε σε 3 ώρες, γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε πώς να το ξεκινήσουμε και πώς να το δουλέψουμε. Και στον διάμεσο πρέπει να ψάχνουμε. Το 30 ώρες που δίνεται είναι για να ασχοληθεί κάποιος που έχει ήδη μια ιδέα και γνωρίζει αρκετά καλά κάποια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζετε. Δηλαδή, αφόσον το κάναμε μέσα σε. Εντάξει, 3 ώρες και πράγματι. Φτάσαμε μέχρι τις 9.30 ώρα, δηλαδή και παραπάνω ώρες από το εργαστήριο, για να σας βοηθήσω. Και καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό το ότι επενδύω πολλές περισσότερες ώρες, γιατί θέλω να μάθετε. Και πράγματι, ναι, σε 3 ώρες βγάλαμε το 30%. Άρα, ενδεχομένως αύριο, μπορώ να σας δώσω ακόμα ένα tip. Δηλαδή, 3 ώρες με το εργαστήριο που δουλεύω μαζί, είναι σαν να λέμε 10 ώρες δικές σας. Γιατί πράγματι, αυτό που κάναμε σε 3 ώρες, εσείς θα το κάνετε σε 10 ώρες, που δεν ξέρετε πώς υλοποιείται αυτή τη γενικότερη δομή. Άρα, ήδη κερδίσατε 7 ώρες. Τι να ρωτήσω κάτι γενικά τους φοιτητές εδώ πέρα, που είναι σήμερα βασικά. Τι άποψη έχετε για το... Μαθαίνετε βασικά να ρωτήσω. Λοιπόν, τι άποψη έχουν για το εργαστήριο... Εντάξει, πρέπει να κάνουμε όπως θεωρία. Τώρα, τι άποψη όπως συμβαίνει φέτος. Αυτό να το συζητήσουμε ενδεχομένως αύριο στο εργαστήριο. Δηλαδή, έχει πάει και... 45 έχουμε κάποια θέματα να καλύψουμε. Αύριο στο εργαστήριο θα πρέπει να προλάβουμε να τελειώσουμε αυτό. Πώς θα συζητήσουμε, 5-10 λεπτά στην αρχή μέχρι να ετοιμαστεί το περιβάλλον, αν υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί ακόμα. Λοιπόν. Δεν ξέρω, γιατί νιώθω ότι οι περισσότεροι απλά προσπαθούν να προλάβουν να αντιγράψουν τις ασκήσεις. Εντάξει, προφανώς μένουν κάποιες γνώσεις, αλλά όχι όλες αυτές που θα ήταν σωστό, ας πούμε, να μείνουν. Λοιπόν, στο τέλος αξιολογείται και μπορεί ο κάποιος να πει
Εγώ δεν έμαθα όσα έπρεπε να μάθω. Εγώ έμαθα. Αυτό θα ήθελα λοιπόν στο τέλος να το αξιολογήσετε και θα το εξετάσω. Να πω ένα παράδειγμα. Άμα είναι αρκετοί φοιτητές π.χ. που έβγαλαν κάποια errors στο πρόγραμμα, ναι, αλλά δεν γίνεται να λύσουμε όλων τα errors, κάποιοι αναγκαστικά θα μείνουν πίσω. Και θα πρέπει να πάρουν την άρση από κάποιον φίλο τους που πρόλαβε να φτάσει στο σημείο. Θέματα και τα compile errors και τα λοιπά αυτά είναι που κάποιος δεν γνωρίζει λειτουργικά συστήματα ή καλά τη C. Δηλαδή, ο compiler C πετά ένα λάθος που κάποιος γνωρίζοντας C μπορεί να το διορθώσει. Δηλαδή, και άμα κάποιος έκανε C στο πρώτο έτος και την πέρασε, ξέρω, με 5 ή με 6. Έχει κενά. Πράγματι, έχει κενά και θα δυσκολευτεί στο μάθημα. Εννοείται. Δηλαδή, στο μάθημα αυτό σας παρουσιάζω εγώ τις συναρτήσεις των παράλληλων συστημάτων. Ας πούμε, βλέπουμε MPI Gather. Καταλάβατε το MPI Gather. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε και το παράδειγμα που πώς το βάλαμε στον κώδικα. Τώρα, αν κάνει compile error, σημαίνει ότι έχετε πρόβλημα σε C. Έχετε σε προηγούμενο κομμάτι, όχι σε αυτό των παράλληλων. Γι' αυτό λοιπόν κάποιες αδυναμίες που έχουν οι φοιτητές εδώ, ναι, μεγεθύνονται. Κάποιος δηλαδή, αν κουτσά στραβά κατάφερε και πήρε ένα 5 CC, εδώ πέρα θα μεγεθυνθεί τόσο πολύ το πρόβλημα, γιατί ασφαλώς δεν είμαστε στο επίπεδο του Hello World, κάνουμε παράλληλο προγραμματισμό. Άρα είμαστε πολλά επίπεδα παραπάνω, γεμάτο pointers έχουν οι συναρτήσεις μας. Εννοείται ότι θα δυσκολευτεί, και αυτό όμως κάποιος που έχει αυτό το κενό θα πρέπει να βρει πώς θα το καλύψει. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει βοήθεια καταρχήν από τους συνεργάτες μου. Σας έχω πει, στείλτε κώδικα που έχει κάποιο κώδικα στους βοηθούς μου να το δείτε, και μετά βέβαια και σε μένα να το δούμε μαζί. Άρα λοιπόν, αν έχεις λάθος, αν έχεις προβλήμα στον κώδικα, προσπάθησε να τα λύσεις με το να στείλεις email σε εμάς, στην ομάδα μου, σε μένα και στην ομάδα μου, και θα σε βοηθήσουμε. Όποιος έχει στείλει κομμάτι κώδικα και λέει δεν έχει κάνει compile, ναι, να το βοηθήσουμε. Ασφαλώς δεν, δηλαδή, μπορεί να το βρει και μόνος του μετά, αλλά το θέμα είναι εκείνη την ώρα πρέπει να υπάρχει ταχύτητα, ας πούμε, να μην. Ναι, αυτό να μπορεί να το αναγνωρίσει. Αυτή όμως, κατάλαβες από άλλα. Δεν ξέρω πόσοι έχουν τώρα τη. Γενικά, επίσης, τη γνώση, ας πούμε, να τα αντιμετωπίσουν όλα. Ναι, εδώ στα μεγάλα έτη παρατηρούμε ότι ένα ποσοστό, ένα 20-30% των φοιτητών έχουν πολλά κενά στον προγραμματισμό. Και αυτό φαίνεται στα μεγαλύτερα εξάμεινα, όπως το δικό μου. Στο 8ο εξάμεινο, στα παράλληλα, εννοείται έχει περάσει από τόσα άλλα μαθήματα προγραμματισμού. Αν έφτασε στο 8ο εξάμεινο και έχει πρόβλημα με το compile, σημαίνει ότι τα πέρασε με μισές γνώσεις τα προηγούμενα έτη όλα αυτά τα μαθήματα προγραμματισμού. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, εδώ φαίνονται, εδώ στο μάθημά μου θα φανούν όλα αυτά. Και γι' αυτό εμφανίζονται, όπως και εσύ, ας πούμε, που αναφέρεις ότι έχει πρόβλημα compile και δεν μπορώ να το λύσω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο κενό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Εντάξει, θα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν. Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι τώρα, δηλαδή. Το συμπέρασμα ότι θα δώσω 4 μονάδες, από τις οποίες η μία μονάδα θα είναι bonus, έξτρα, αντί για 2 δηλαδή 4 μονάδες, και η μία μονάδα θα είναι είτε αν θέλει κάποιος να κάνει παρουσίαση ένα paper, είτε άμα θέλει να παρουσιάσει την εργασία του, αρκεί όμως να υλοποιήσει τουλάχιστον μια παραλληλοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή να βγάλει κάποιο γράφημα που να δείχνει την κλιμάκωση, πώς είναι για 2, για 4, 6, 8 κτλ. Ranks ή threads. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να, μια που μιλάμε για το εργαστήριο και για τη C, να σας δείξω κάτι που ίσως, όπως είδα στο εργαστήριο, δεν το έχετε δει. Λοιπόν, εδώ είναι ένας πίνακας στη C. Αυτό κάποια στιγμή στη C, στο πρώτο εξάμεινο, πρέπει να το έχετε διδαχτεί. Αλλά επειδή ίσως κάποιοι το έχετε ξεχάσει, γι' αυτό το ξαναναφέρω. Εδώ έχουμε έναν πίνακα στη C. Έναν διάστατο πίνακα, 50-50, έχει κάποιες τιμές. Αυτός ο πίνακας, όσες διαστάσεις και να έχει, εδώ έχει 2 διαστάσεις, πάντα αποθηκεύεται με μια τέτοια μορφή. Δηλαδή, στη μνήμη, έστω από κάποια διεύθυνση 0 ξεκινάει, τοποθετείται η πρότιμη. Είναι αυτό που ονομάζουμε row major. Δηλαδή, αποθήκευση κατά γραμμές. Μπαίνει η γραμμή 50, 51, 52, 53, βλέπετε εδώ στη σειρά, 54, 55, 56, έρχεται εδώ κάτω. Δηλαδή, αυτό το στοιχείο το 54 μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να πούμε αν αυτό είναι, ας πούμε, π.χ. αυτό έχει μια διεύθυνση συγκεκριμένη, το 50. Αυτό το 54 είναι πόσα byte παρακάτω, πόσες θέσεις, 1, 2, 3, 4. Δηλαδή είναι 4 θέσεις παρακάτω. Μπορούμε αυτόν τον πίνακα είτε να το χειριστούμε με 2 διαστάσεις,
είτε να το χρησιμοποιήσουμε ως μία διάσταση. Γι' αυτό εύκολα όταν έχουμε μία εικόνα που έχει πολλές τέτοιες γραμμές, γιατί μία εικόνα αποτελείται από γραμμές και στήλες, μπορούμε να χειριστούμε σαν μονοδιάστατο πίνακα και πολύ εύκολα να χωρίσουμε, να πούμε πώς κάναμε για παράδειγμα το skater, ή μπορούμε χειροκίνητο να χωρίσουμε. Να πούμε, έχουμε π.χ. τέσσερις διεργασίες και έχουμε 8 στοιχεία. Θα πάρει, κατευθείαν χωρίζουμε τα στοιχεία και στέλνουμε τα σημεία έναρξης και λήξης, όπως είχαμε δει πώς μοιράζουμε το φόρτο. Γι' αυτό λοιπόν αυτό είναι το μονοδιάστατο, και επίσης, αν θέλουμε να το δούμε σε περισσότερες διαστάσεις, κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα έχουμε τριδιάστατο, και αυτό αποθηκεύεται, πρώτα βλέπετε εδώ 50-51-54, η πρώτη έτσι, γραμμή, μετά ακολουθεί η άλλη γραμμή και μετά ακολουθεί η άλλη διάσταση. Αυτό είναι επειδή είναι τρεις διαστάσεις. Και πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε, εδώ βλέπετε και την εξίσωση, ίσως να κάνω και ένα zoom. Λοιπόν, βλέπετε σε αυτό το σημείο, αν θέλουμε να το κάνουμε μονοδιάστατο και έχει τρεις διαστάσεις, A, J, Z, τότε ο τύπος είναι ο εξής. I επί Z dimension, επί Z dimension, συν J επί Z dimension, συν Z. Έτσι, κάθε στοιχείο ενός τριζάστατου πίνακα μπορεί κατευθείαν να γίνει αναφορά σαν να είναι μονοδιάστατος πίνακας. Βλέπετε εδώ, π.χ. το 1-1-1 είναι το element 13-65. Και αυτή την εικόνα θα την ανεβάσω κιόλας μαζί με την εργασία για να σας βοηθήσει, βέβαια, όχι την τριδιάστατη, αλλά τη διδιάστατη, αυτή εδώ πέρα. Για να ξέρετε πώς μπορείτε να χειριστείτε δεδομένα από εικόνες. Ωραία, αυτό ήθελα να σας πω. Τώρα, θα σας ανοίξω από το βιβλίο αυτό να δούμε ένα ακόμα section. Είναι το βιβλίο που βρίσκεται, όπως έχω πει, στο κάλυπο. Είναι ελεύθερο. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει συγγράμματα ακόμα. Πάντως, κομμάτι από τη θεωρία μπορείτε δωρεάν να κατεβάσετε αυτό το βιβλίο, ανοιχτό δηλαδή, ανοιχτής πρόσβασης είναι, και να το μελετήσετε. Και έχω επιλέξει την ενότητα 1-4, έχουμε φτάσει ως την 1-4. Ας δούμε λοιπόν τι στοιχεία αναφέρει ο συγγραφέας που έχω επισημάνει. Παράλληλο προγραμματισμό, ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ταυτόχρονα πολλούς επεξεργαστές. Έχει σημαντική διαφορετική προσέγγιση, όπως έχετε καταλάβει, από τη Συριακή. Και η ανάπτυξη ενός παράλληλου αλγορίθμου εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του συστήματος. Για παράδειγμα, είδατε, έχουμε κατανεμμένο σύστημα, χρησιμοποιούμε OpenMPI. Έχουμε κοινόχρηστο σύστημα με κοινόχρηστη μνήμη, χρησιμοποιούμε OpenMPI. Και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε την αρχιτεκτονική, πού στοχεύουμε. Δεν υπάρχει πλήρη συμβατότητα μεταξύ προγραμμάτων και υπάρχουν αρκετά διαφορετικά μοντέλα προγραμματισμού. Είδαμε το OpenMPI, θα δούμε και το OpenMPI. Και υπάρχουν βέβαια και άλλα μοντέλα προγραμματισμού και άλλα frameworks προγραμματισμού. Δυσχεραίων λοιπόν το προγραμματιστή. Είναι δύσκολο το παράλληλο συστήματα. Γι' αυτό σας είπα, μεγεθύνεται το πρόβλημα κάποιος που έχει κενά σε προγραμματισμό. Και γι' αυτό και τα παράλληλα συστήματα πάντα θα δείτε σε οποιοδήποτε τμήμα βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα, ή στο 8ο ή στο 9ο εξάμηνο. Γιατί προϋποθέτει ότι κάποιος έχει περάσει από όλα τα προηγούμενα μαθήματα προγραμματισμού και έχει τα κατάλληλα εφόδια. Επίσης, ο κατάλληλος συριακός αλγόριθμος δεν μας εξασφαλίζει. Δηλαδή, αν βρούμε το τέλειο συριακό αλγόριθμο, δεν σημαίνει ότι θα είναι καλός στην παραλληλοποίηση. Δηλαδή, ένα πρόβλημα, γι' αυτό και εγώ, σε αυτό που σας δίνω στην εργασία, σας ζητάω να αναπτύξετε το δικό σας αλγόριθμο. Σας δίνω κάποιο σκεπτικό, βέβαια, πώς γίνεται, αλλά θα πρέπει να βρείτε ένα αλγόριθμο που να μπορείτε να τον παραλληλοποιήσετε. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι δημιουργίας ενός συριακού αλγορίθμου, θα πρέπει να βρείτε κάτι που να μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Υπάρχει μια προσπάθεια γι' αυτό με τη δημιουργία παράλληλων προγραμμάτων, αλλά δεν λειτουργεί. Δηλαδή, το να δίνουμε ένα συριακό κώδικα σε ένα compile, σε ένα εργαλείο και να μας βγάλει παράλληλο πρόγραμμα, δεν λειτουργεί. Και αυτού του είδους προγραμματισμός, που είναι δηλαδή ανεξάρτητα από τον προγραμματιστή, που το εργαλείο κάνει όλη την εργασία, ονομάζεται έμεσος, implicit.
δεν κάνει τίποτα προγραμματιστής. Είναι ένας τεμπέλικος τρόπος παραλληλοποίησης, γι' αυτό δεν απέδωσε. Δεν απέδωσε αναμενόμενα, δεν υπάρχει αυτόματη παραλληλοποίηση. Πρέπει να μάθει κάποιος να παραλληλοποιεί. Η γενική μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός παράλληλου αλγορίθμου επαφείται λοιπόν στον προγραμματιστή. Και αυτό είναι κάθε φορά που κάνουμε στο εργαστήριο, που όπως έχετε δει, δεν αντιγράφεται απλώς τον κώδικα. Το σχολιάζω κάθε φορά. Λέω, σκεπτόμαστε, γιατί και εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι την υλοποίηση και εκείνη τη στιγμή, καθώς το γράφω, λέω, για να δούμε, θέλουμε π.χ. αυτό να το μοιράσουμε. Πώς να το μοιράσουμε, ας το μοιράσουμε αυτόν τον τρόπο. Και εκείνη τη στιγμή το γράφω. Δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης αλγορίθμου που κάνουμε στο εργαστήριο, εγώ live σας δείχνω τον τρόπο σκέψης μου, ευελπιστώντας ότι κι εσείς θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε το mindset ενός προγραμματιστή για παράλληλους αλγορίθμους. Γι' αυτό μιλάω και δυνατά. Δεν λέω, παιδιά, αντιγράψτε αυτόν τον κώδικα. Σε κανένα εργαστήριό μου, όπως έχετε δει τώρα αυτές τις εβδομάδες, δεν σας είπα, αντιγράψτε αυτόν τον κώδικα και εγώ κάθομαι. Συνεχώς, επί 2-2,5 ώρες, συνεχώς μιλάω για το τρόπο σκέψης και το γιατί κάνω κάποια πράγματα. Πρέπει να αλλάξει το mindset. Είναι σημαντικό αυτό, τον τρόπο σκέψης για τα παράλληλους αλγορίθμους για την παραλληλοποίηση. Κύριε, μάλλον πρέπει να βρούμε κάποιες ώρες να το συζητήσουμε αυτό, γιατί δεν βγάζει και πολύ νόημα έτσι πως το λέτε. Και θα σας πω γιατί. Καλά, όχι τώρα όμως. Πάντως, ναι, όταν το συζητήσουμε. Γενικότερα, καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι γιατί δεν έχεις περάσει τα λειτουργικά συστήματα και έχεις κάποια κενά στον προγραμματισμό. Δεν λέω για μένα μόνο, είναι πιο γενικό το θέμα. Ναι, το γενικό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι γενικό, γιατί εγώ από άλλους φοιτητές σου λαμβάνω άλλα μηνύματα, άρα δεν πιστεύω εκπροσωπήσεις. Ναι, όμως πρέπει να μιλήσουν για να καταλάβουμε και τις απόψεις τους. Λοιπόν, μιλήσαμε 2-3 άτομα. Στο εργαστήριο να το συζητήσουμε, αλλά και μαζί και προτάσεις που ίσως θα έχεις για το πώς πιστεύεις, αλλά στο εργαστήριο, γιατί πρέπει να καλύψουμε μια συγκεκριμένη ύλη. Αύριο δηλαδή να αφιερώσουμε στην αρχή κάποια λεπτά από 7 η ώρα που θα ξεκινήσει το εργαστήριο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μια συζήτηση τέτοιου είδους δεν γίνεται σε 5-10 λεπτά. Δηλαδή πότε, τι εννοείς να μαζευτούμε κάποια στιγμή. Ίσως να ανοίγαμε ένα room και έτσι να συζητήσουμε πιο ελεύθερα. Να δούμε. Ωραία, να το καλύψουμε αύριο λοιπόν ποια ώρα θα σας βόλευε. Να ακούσω προτάσεις όμως. Προτάσεις που δεν μειώνει τον τρόπο ή τις δεξιότητες αυτού του μαθήματος, δεν μειώνει την ενασχόλησή σας με το μάθημα. Δηλαδή, κάποιος να προτείνει να κάνουμε μια απαλλακτική εργασία, αμέσως θα λέω ακυρώνεται. Δεν υπάρχει έννοια απαλλακτική. Όχι, εντάξει. Είπαμε να συζητήσουμε σωστά. Να, συζητήσετε... να προσπαθούμε να αποφύγουμε τον ευθυνό. Ναι, αυτό. Να συζητήσουμε ή μάλλον να ακούσω προτάσεις που δεν θα είναι εις βάρος της ποιότητας διδασκαλίας του μαθήματος. Αυτό είναι, να το ακούσουμε, αν έχετε κάνει προτείνει. Εγώ θα σας παρότρινα όμως, πριν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να πάτε να επισκεφτείτε σελίδες του ίδιου μαθήματος σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και ασφαλώς όχι με το σκεπτικό αυτά είναι μεγαλύτερα πανεπιστήμια, τι Μετσόβιο είναι μεγαλύτερο πανεπιστήμιο. Όχι, δεν θέλω να βλέπω τον εαυτό σας κατώτερο. Έχετε τα ίδια προσόντα όπως οι φοιτητές και των άλλων τμήματων. Δεν θέλω λοιπόν να λέτε αυτή είναι μεγάλο πανεπιστήμιο, εμείς είμαστε περιφερειακό και άρα θα κάνουμε λιγότερα πράγματα. Αυτό καθένα το απορρίπτω. Γιατί πιστεύω εγώ σε εσάς και βλέπω που τι καταφέρετε όταν φεύγετε από εδώ πέρα. Άρα με αυτό το σκεπτικό θέλω να δείτε άλλα πανεπιστήμια, τι κάνουν και μετά έλα το συζητήσω. Να πείτε σε εκείνο το πανεπιστήμιο το κάνουν έτσι που πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Και θα σας πω και την εμπειρία μου να συζητήσουμε επί αυτού. Άρα να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τρία είναι τα μοντέλα στον παράλληλο προγραμματισμό. Παραλληλισμό δεδομένων, όπως σας είπα, που χωρίζουμε τα δεδομένα και το είδαμε και στο εργαστήριο. Δηλαδή, έχουμε, όπως στην εργασία εξαμήνου, έχουμε ένα μεγάλο πίνακα, που είναι ένας πίνακας μιας δορυφορικής εικόνας, και το χωρίζουμε σε τμήματα για να το επεξεργαστεί κάθε εργασία ξεχωριστά. Και αυτό το είχαμε δει πώς γίνεται ο χωρισμός. Και σας είπα τώρα με αυτό το τύπο ότι δεδομένου ότι είναι μονοδιάστατος πίνακας, μπορούμε εύκολα να τον περνάμε και σε συναρτήσεις. Αυτό το SPMD το είχαμε δει, Single Program Multiple Data, ότι έχουμε το ίδιο εκτελέσιμο και πράγματι στο MPI έχουμε ένα εκτελέσιμο, το έχουμε κάνει compile, έχει βγει, και αυτό το εφαρμόζουμε σε πολλαπλά δεδομένα. Τα άλλα δύο μοντέλα υποθέτουν λεγόμενο παραλληλισμό ελέγχου. Είδαμε λοιπόν και πάλι στο εργαστήριο πώς μία συνάρτηση τη χωρίσαμε σε διαφορετικά τμήματα και κάθε τμήμα, κάθε διεργασία υλοποιούσε ένα κομμάτι αυτής της συνάρτησης. Το μοντέλο κοινόχρησης του χώρου διευθύνσεων,
Αυτό είναι στο OpenMPI, στα νήματα, όπου έχουμε στο ίδιο υπολογιστικό σύστημα κοινή μνήμη με πολλούς επεξεργαστές και υπάρχει περίπτωση απροσδιόριστων καταστάσεων. Γιατί, τι γίνεται, θα το δούμε αυτό στα νήματα. Αν όχι αύριο, μπορεί αύριο να μιλήσουμε πάλι για κάποια τελευταία θέματα στο OpenMPI, σίγουρα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα δείτε πώς ένα νήμα μπορεί να καταστρέψει μια κοινή μεταβλητή, να χάσουμε συναλλαγές και να προκληθεί κατάρρευση γενικότερα του συστήματος. Γι' αυτό είχα σχολιάσει σε προηγούμενη διάλεξη γιατί ο προγραμματισμός με νήματα είναι δύσκολος. Στο μοντέλο μεταβίβαση μηνυμάτων, όπου αυτό χρησιμοποιούμε ως τώρα, το MPI, επικοινωνούν οι διεργασίες και ανταλλάσσουν δεδομένα. Και στη βασική μεθοδολογία παραλληλοποίησης είναι ότι ο παράλληλος προγραμματισμός παραμένει ένα είδος τέχνης. Είναι δύσκολος, το είπα, το έχετε καταλάβει και γι' αυτό προσπαθώ να σας βάλω σε αυτό το mindset. Η συγκεκριμένη μέθοδη είναι καταρχήν διαχωρισμός παρτίσεων του προγράμματος σε παράλληλα τμήματα και τοποθέτηση επεξεργαστές. Πρέπει να σκεφτούμε αν το πρόγραμμα μπορεί να παραλληλοποιηθεί, αν ο αλγόριθμος μπορεί να παραλληλοποιηθεί και σε ποια σημεία θα κάνουμε αυτή την παραλληλοποίηση. Η μία φάση είναι η διάσπαση σε εργασίες για τον παραλληλισμό ελέγχου. Δηλαδή, έχουμε κομμάτια του αλγορίθμου που μπορούμε να τα αναθέσουμε σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Και το άλλο, όπως είπα, είναι η ανάθεση των εργασιών. Μια εργασία μπορεί να εκτελείται εξολοκλήρωση σε ένα υπολογιστή. Εδώ έχουμε πολλές εργασίες σε ένα πρόγραμμα. Εδώ είναι το πρόγραμμα στο 1.4 που το είχαμε δει για τα νη σώματα με τις βαρυτικές δυνάμεις. Υπάρχουν νη τέτοιες εργασίες, άρα θα μπορούσε, βλέπετε εδώ η κάθε συνάρτηση, να ανατίθεται σε διαφορετικό επεξεργαστή. Η επιλογή των ατομικών αυτών εργασιών είναι αυτό που καθορίζει τον κόκο παραλληλίας. Υπάρχουν εκτελεστικές οντότητες. Επίσης, μπορούμε να έχουμε δεδομένα. Αν έχουμε πολλά δεδομένα, τότε ανατίθεται σε κάθε διεργασία νη διαπή εργασίες. Και είχαμε δει πώς υπολογίζουμε το start και το end για τα στοιχεία κάθε φορά που θα επεξεργαστούν. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε το εξής. Οι εκτελεστικές οντότητες, το λέω εκτελεστικές οντότητες είναι είτε είναι διεργασία είτε είναι νήματα, είναι ένας γενικότερος όρος που έχει εισάγει ο συγγραφέας, πρέπει να εκτελούν παρόμοιο σε όγκο υπολογισμού ή ισοκατανομή. Γιατί αν κάποιοι επεξεργαστές έχουν λιγότερο φόρτο, τότε θα μένουν σε κατάσταση idle, αδράνειας, με συνέπεια να μην μπορεί το σύστημα να εκμεταλλευτεί πλήρως όλη την υπολογιστική ισχύ. Και συνέχεια, σχεδόν σε κάθε διάλεξη σας λέω, μειωμένη ανάγκη για επικοινωνία. Η επικοινωνία προκαλεί καθυστέρηση στο σύστημα. Πρέπει να την ελαχιστοποιούμε. Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Χρειάζεται επικοινωνία, αφού έτσι κι αλλιώς συνεργάζονται όλα τα εκτελεστικά τμήματα, όλες οι εκτελεστικές οντότητες, για μια κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συγχρονισμός, αλλά πρέπει να είναι ελάχιστος. Mapping στους επεξεργαστές. Άρα θα πρέπει, όπως είδατε με τα μηνύματα, να δούμε σε ποιο σημείο θα βάλουμε την αντίστοιχη εντολή αποστολής μηνύματος, πόσο μικρό, πριν μεγάλο, τι θα στείλουμε. Σας έχω πει κιόλας, καλό είναι κάποιους υπολογισμούς που μπορούμε να τους κάνουμε σε κάθε διεργασία, που βέβαια πιάνουν μικρό υπολογιστικό φόρτο, να τους κάνουμε προκειμένου να μην έχουμε καθόλου επικοινωνία σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, κάποιοι υπολογισμοί δεν χρειάζεται να υπολογίζει το rank 0 κάτι και να το στέλνει στις άλλες διεργασίες. Αν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό το κάτι ο καθένας ξεχωριστά. Άρα, ελαχιστοποιούμε αυτές τις επικοινωνίες. Η αντιστοίχηση, λοιπόν, καθορισμός του επεξεργαστή υπάρχει είναι της αντιστοίχησης. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί με αντιστοίχηση και δεν μας ενδιαφέρει σε αυτό το context, γιατί η αντιστοίχηση, το affinity, είναι κάτι το οποίο εισάγει μια πολυπλοκότητα. Εμείς τώρα το αφήνουμε στο λειτουργικό σύστημα. Λέμε θέλουμε 24 διεργασίες και το λειτουργικό σύστημα μας δίνει 24 διεργασίες. Δεν κάνουμε αντιστοίχηση ότι η διεργασία 1 π.χ. πρέπει να πάει σε ποιον συγκεκριμένο υπολογιστή. Υπάρχουν κάποια προβλήματα όμως που θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε την αντιστοίχηση, να ορίσουμε το CPU affinity και αυτό το κάνουμε αν θέλουμε να έχουμε κάποια δεδομένα πιο κοντά σε κάποιο rank. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως θα δούμε στη σημερινή διάλεξη, υπάρχει έννοια του NUMA, Non-Unified Memory Address,
Το οποίο σημαίνει ότι ο χρόνος πρόσβασης επεξεργαστή στη μνήμη είναι διαφορετικός για τον κάθε επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, οι επεξεργαστές, π.χ. οι πρώτοι επεξεργαστές, μπορεί να έχουν καλύτερους χρόνους πρόσβασης. Άρα, κάποια ranks που έχουν έντονη επικοινωνία, έχουν μάλλον έντονη ανάγκη για να διαβάζουν δεδομένα από τη μνήμη, θα πρέπει να τα ορίσουμε σε CPU Affinity κοντά στη μνήμη. Αλλά αυτό είναι αρκετά προχωρημένο, γι' αυτό δεν το κοιτάμε. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι το 1.5.1 σε αυτό. Στη συνέχεια θέλω να σας δείξω σχετικά με την επόμενη διάλεξη, και θα ανοίξω τώρα την επόμενη διάλεξη, που είναι η 6, που θα εξετάσουμε τις αρχιτεκτονικές μνημών UMA και NUMA, Unified Memory Address και Non-Unified Memory Address. Είναι βασικές αρχιτεκτονικές λοιπόν, σε παράλληλα συστήματα και κάποια παραδείγματα παραλληλοποίησης. Βλέπουμε κάποιες αρχιτεκτονικές απαράλληλων ή κατανεμμένων συστημάτων. Σε μία αλφα υλοποίηση, σε μία αλφα αρχιτεκτονική, έχουμε μία κοινή μνήμη και έχουμε επεξεργαστές που έχουν πρόσβαση σε αυτή την κοινή μνήμη. Αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε είναι το κλασικό shared μοντέλο. Βέβαια, τα σημερινά shared SMB συστήματα δεν έχουν ακριβώς αυτή την οπτική αρχιτεκτονική, γιατί ναι μεν έχουν κοινή μνήμη, αλλά χωρίζονται σε περιοχές. Δηλαδή, κάποιοι επεξεργαστές είναι άμεσα συνδεδεμένοι με ένα τμήμα της μνήμης, κάποιοι άλλοι επεξεργαστές μπορούμε να έχουμε τόσα τμήματα. Κάποιοι άλλοι επεξεργαστές είναι με άλλο κομμάτι της μνήμης. Δηλαδή, ο κάθε επεξεργαστής έχει ένα memory controller και χειρίζεται τη μνήμη που είναι κοντά σε αυτόν. Σε περίπτωση λοιπόν που αυτός ο επεξεργαστής, στα σημερινά συστήματα τώρα σας αναφέρω, σε αυτός ο επεξεργαστής που χειρίζεται αυτό το κομμάτι της μνήμης, θέλει κάτι από ένα άλλο κομμάτι της μνήμης, θα πρέπει να το ζητήσει από επεξεργαστή που χειρίζεται εκείνο το κομμάτι της μνήμης. Δηλαδή, πρέπει να γίνει κάποια επικοινωνία από επεξεργαστή σε επεξεργαστή. Ναι, μεν είναι συνεχόμενη όλη αυτή η διευθυνσοδότηση, δηλαδή 0, 1, 2, 3. Έχει ένα συνεχόμενο χώρο αρρύθμισης, αλλά κάποιες διευθύνσεις έχουν πιο αργούς χρόνους πρόσβασης από κάποιες άλλες. Δηλαδή, αυτός ο επεξεργαστής, αν ελέγχει για παράδειγμα τη μνήμη από 1 GB μέχρι ας πούμε 4 GB, έτσι τώρα νούμερα στην τύχη, αυτή η μνήμη που ελέγχει, που είναι άμεσα συνδεδεμένη στις γραμμές που είναι το memory control, θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση, θα έχει πολύ χαμηλό χρόνο πρόσβασης, ενώ σε περίπτωση που θέλει να κάνει προσπέλαση σε αυτό, εδώ είναι από 0 μέχρι 4, ας πούμε εδώ 4 ως 8, 8 ως 16, εδώ έστω είναι από 8 GB ως 16 GB. Σε περίπτωση που πάει λοιπόν να διαβάσει κάτι που έχει τοποθετηθεί από το λειτουργικό σύστημα στην διεύθυνση από 8 GB ως 16 GB, θα πρέπει να μιλήσει με αυτόν τον επεξεργαστή, να στείλει ένα μήνυμα σε αυτόν τον επεξεργαστή και αυτός να του δώσει αυτά τα δεδομένα. Και αυτό είναι που ονομάζεται NUMA, Non-Unified Memory Address, δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι προσπέλασης. Σε μία άλλη αρχιτεκτονική έχουμε ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης, για παράδειγμα Gigabit, 10 Gbps, και έχουμε πολλούς υπολογιστές συνδεδεμένους με αυτό το δίκτυο. Δηλαδή, ο κάθε ένας είναι ξεχωριστός υπολογιστής, ξεχωριστό node. Και έχουμε τον υπολογιστή, το C, που είναι το CPU, και μνήμη. Ο κάθε υπολογιστής έχει δικιά του μνήμη. Και μέσω ενός δικτύου διασύνδεσης γίνεται επικοινωνία μηνυμάτων. Αυτό είναι το MPI μοντέλο, αυτό που ως τώρα προγραμματίζουμε στο εργαστήριο. Και στη συνέχεια έχουμε ένα πλήρες σύστημα, εδώ, το οποίο είναι μέσω διαδικτύου τώρα. Δηλαδή, αυτό τρέχει πολλές παραπάνω εφαρμογές, δεν είναι μόνο MPI. Αυτό είναι στο grid computing, δηλαδή υπολογιστική πλέγματος. Δεν πολύ χρησιμοποιείται πια, γιατί το ίντερνετ, όπως και να το κάνουμε, εισάγει καθυστέρηση. Άρα το να στέλνει ένα μήνυμα ένας υπολογιστής από ένα μέρος του κόσμου σε ένα άλλο μέσω του ίντερνετ καθυστερεί πάρα πολύ, οπότε δεν χρησιμοποιείται πια το grid computing, ενώ παλιά χρησιμοποιούνταν, ήταν αρκετά
συνήθες φαινόμενο. Λοιπόν, πολυπύρηνα συστήματα, όπως βλέπουμε, για παράδειγμα εδώ ξέων, MD-όπτερων, έχουν, όπως βλέπετε, τον ελεκτή μνήμης, όπου το κάθε socket ελέγχει ένα κομμάτι της μνήμης. Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε ένα motherboard που έχει διάφορα sockets και το κάθε socket έχει συνήθως δίπλα του μια συστοιχεία από slots που μπαίνουν οι μνήμες. Ενώ υπάρχει και το QPI, Quick Path Interconnect, το οποίο συνδέει άλλους επεξεργαστές. Έτσι, λοιπόν, αν θελήσει να διαβάσει κάποιος από τους επεξεργαστές που βρίσκονται σε αυτό το socket, όπως έδειξα πριν, κάποια θέση της μνήμης που βρίσκεται σε τσιπάκια μνήμης που χειρίζονται άλλοι επεξεργαστές, πρέπει να στείλει μέσω QPI μήνυμα για να ζητήσει από τον άλλο επεξεργαστή να κάνει πρόσβαση στη μνήμη και να επιστρέψει τα δεδομένα. Ομοίως και το όπτερο να έχει μια τέτοια λογική, δηλαδή αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι το κάθε socket έχει ελεκτή μνήμης που ελέγχει ένα κομμάτι της μνήμης του συστήματος σε περίπτωση που έχουμε παραπάνω από ένα socket στο motherboard και έχει και ένα κανάλι επικοινωνίας με άλλους επεξεργαστές για είτε να ανταλλάσσουν μηνύματα είτε να ζητάει δεδομένα ο ένας επεξεργαστής από τον άλλο. Λογικά κατανεμημένη μνήμη, λοιπόν, κάθε μνήμη έχει δικιά της διεύθυνση όπως το MPI. Στο MPI, αν ο ένας επεξεργαστής, για παράδειγμα, ζητήσει τη τιμή ενός πίνακα array του 5, για παράδειγμα, το πέμπτο στοιχείο του array, είναι διαφορετικό από το αν το ζητήσει μια άλλη διεργασία το πέμπτο στοιχείο του array. Δηλαδή, κάθε υπολογιστής έχει τη δικιά του μνήμη, έχει το δικό του layout στη μνήμη, και δεν υπάρχει αυτό το κοινόχρηστο. Αυτό είναι το MPI. Ενώ στην κοινόχρηστη κατανεμημένη μνήμη υπάρχει ένας ενιαίος χώρος διευθύνσεων. Και μπορεί κάποιος να διαβάσει ένας επεξεργαστής είτε από τη μνήμη που ελέγχει είτε από τη μνήμη που ανήκει σε άλλον επεξεργαστή. Βέβαια, εδώ τώρα το Distribute Shared μπορούμε να το δούμε είτε στο ίδιο motherboard είτε ακόμα, ξέρετε, μπορούμε να έχουμε ξεχωριστούς υπολογιστές όπου εκτελούν κάποιο middleware και κάνουν export τη μνήμη σε ένα κοινό pool διευθύνσεων. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, 4 διαφορετικούς υπολογιστές, όπου ο καθένας εξάγει τη μνήμη σε ένα κοινό pool και φαίνεται σαν ένα μεγάλο ενιαίο pool αρκετών gigabyte. Δηλαδή, αν είχαμε στο καθένα επεξεργαστή, για παράδειγμα, 8 gigabyte, θα μπορούσε να κάνει export τα 6, γιατί κάποια κρατάει για το λειτουργικό σύστημα, όπως καταλαβαίνετε. Και να έχουμε ένα κοινό pool με 4x24 με 24 GB RAM. Δηλαδή, ο ένας προγραμματιστής θα μπορούσε να κάνει πράγματι malloc 20 GB και να του δώσει το λειτουργικό σύστημα 20 GB, που όμως είναι κοινόχρηστη κατανεμημένη μνήμη. Γι' αυτό λοιπόν το κοινόχρηστο το συναντάμε είτε στο ίδιο motherboard, που είναι όμως το πιο απλό, το πιο εύκολο, είτε σε κατανεμημένο σύστημα, που εκεί όμως απαιτείται ειδικό middleware. Τα συστήματα που έχω στήσει για το HPC στο εργαστήριο δεν έχουν κοινόχρηστη κατανεμημένη μνήμη για λόγους στιβαρότητας. Γιατί αν έχουν όλα κοινόχρηστη κατανεμημένη μνήμη και καταρρεύσει ένας υπολογιστής, αμέσως καταραίει όλη η συστοιχεία. Γι' αυτό δεν το κάνουμε συνήθως έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια που δεν μπορούσαμε να έχουμε πολλά gigabytes σε έναν υπολογιστή, το κάναμε. Πια όμως, δεδομένου ότι μπορούμε σε ένα μόνο υπολογιστή να έχουμε αρκετά gigabyte, για παράδειγμα, οι 4 servers που χρησιμοποιούμε για τα παράλληλα συστήματα, έχει ο καθένας 24 GB. Δεν υπάρχει λοιπόν ανάγκη να έχουμε, για παράδειγμα, 4 διαφορετικούς υπολογιστές για 24 GB. Με έναν υπολογιστή μόνο έχουμε τον απαραίτητο χώρο για τα προγράμματα. Έτσι λοιπόν, ένας απομακρυσμένος επεξεργαστής μέσω του middleware μπορεί να δεσμεύσει μεγαλύτερο ποσό μνήμης από αυτή που έχει. Σε κατηγορίες λοιπόν παράλληλων συστημάτων, είπαμε, είναι το SMP. SMP, αυτό είναι τα γράμματα, Shared Memory Multiprocessor, το κλασικό σύστημα που πια νομίζω όλοι έχουμε σπίτι μας, κοινό motherboard, μνήμη φανερή σε όλους τους επεξεργαστές, ένα κοινό λειτουργικό σύστημα και δυνατότητα παραλληλίας σε αυτό. Και το άλλο είναι βέβαια το MPI, δηλαδή ξεχωριστοί υπολογιστές που ανταλλάσσουν μηνύματα.
Σας έχω πει ότι υπάρχει και το grid computing, υπολογιστική πλέγματος, σε wide area, δηλαδή σε μια ευρεία περιοχή, όχι στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο χώρο, αλλά σε μια γεωγραφικά ευρεία περιοχή, μεγάλη περιοχή, που όμως έχει μεγάλη καθυστέρηση delay, το αναφέρει κιόλας εδώ η διάλεξη, γι' αυτό δεν υπάρχει, δεν το χρησιμοποιούμε πια. Κατηγοριοποίηση συστημάτων μοιραζόμενης μνήμης είναι το UMA, που είναι ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης, δηλαδή υπάρχει η ίδια καθυστέρηση πρόσβασης σε οποιαδήποτε στοιχείο της μνήμης, και το NUMA, που είναι Non-Uniform Memory Access, που είναι μη ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης. Και ασφαλώς υπάρχουν και λίγο ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές, όπως πάντα, εκτός από τις βασικές, που όπως εδώ το COMA, που είναι Cache Only Memory Architecture, που και αυτά, αυτό δεν το πολύ χρησιμοποιούμε, βέβαια θα το αναπτύξω για λόγους πληρότητας. Η αρχιτεκτονική μνήμη Uniform Memory Access. Για το UMA, λοιπόν, έχουμε προσβάσιμη με τον ίδιο τρόπο, ίδια καθυστέρηση. Συνήθως το δίκτυο διασύνδεσης, το δίκτυο διασύνδεσης είναι αυτό που συνδέει επεξεργαστές με μνήμες. Δηλαδή, έχουμε έναν αριθμό από επεξεργαστών, έναν αριθμό από μνήμες και πώς γίνεται η διασύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αυτό μπορεί να είναι ένας απλός διάβλος, δηλαδή ένας κοινός διάβλος που βρίσκονται όλα συνδεδεμένα πάνω σε αυτό, μπορεί να είναι ένας πολλαπλός διάβλος, δηλαδή έχουμε διαφορετικά κανάλια, κάποιοι επεξεργαστές συνδέονται με συγκεκριμένες μνήμες, με συγκεκριμένα chip μνήμης, κάποιοι άλλοι επεξεργαστές με άλλα κ.ο.κ. Υπάρχει λοιπόν πολλαπλά κανάλια στον πολλαπλό διάβλο ή διασταύρωση. Το crossbar, να το φανταστείτε σαν ένα switch στο δίκτυο. Πώς ένα switch στο δίκτυο, οποιαδήποτε port μπορεί να μιλάει με άλλη port και ταυτόχρονα να έχει και άλλη παράλληλη επικοινωνία. Έτσι λοιπόν είναι το crossbar ένα switch. Ένα switch που διακόπτες που συνδέουν οποιαδήποτε πόρτα με οποιαδήποτε άλλη θύρα και παράλληλα μπορεί να επιτρέψει και τις υπόλοιπες συνδέσεις. Κάθε επεξεργαστής έχει ίση ευκαιρία και διαγραφή και ανάγνωση, δεν υπάρχουν λοιπόν προτεραιότητες και γι' αυτό ονομάζονται SMP. Είναι symmetric multiprocessor, δηλαδή το symmetric βέβαια συνδέεται γιατί όλοι οι επεξεργαστές έχουν τις ίδιες δυνατότητες, είναι συμμετρικοί ο ένας προς τον άλλον. Υπάρχει και η έννοια της ετερογένειας στα παράλληλα συστήματα, όπου έχουμε επεξεργαστές άλλων δυνατοτήτων. Έχουμε λοιπόν μια αρχιτεκτονική με επεξεργαστές που έχουν άλλες δυνατότητες, άλλα χαρακτηριστικά, άλλους επεξεργαστές, και υπάρχει αυτό το heterogeneous, που τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε αρκετά συχνά να υπάρχει σε κυρίως ερευνητικού τύπου αρχιτεκτονικές, που θέλουμε επιτάχυση που δεν μπορούμε να επιτύχουμε με τους κλασικούς τρόπους. Ετερογένεια μπορούμε να πετύχουμε, για παράδειγμα, με τη χρήση CPU και GPU ή με τη χρήση CPU και FPGA και βέβαια και συνδυασμών. Βέβαια, εμείς δεν θα μιλήσουμε για ετερογένεια σε αυτό το μάθημα. Ίσως υπάρξει μια παρουσίαση προς το τέλος, πιο πολύ για λόγους πληρότητας, αλλά στο εργαστήριο δεν θα δούμε σίγουρα ετερογένεια, γιατί είναι αρκετά προχωρημένη και θέλει γνώσεις που κάποιος έχει ολοκληρώσει αυτό το course στα παράλληλα συστήματα, δηλαδή ίσως θα μπορούσε να είναι ένα προχωρημένα θέματα παράλληλων συστημάτων, εκεί θα μπορούσαμε, ή προχωρημένα θέματα επιταχυντών. Αν υπήρχε τέτοιο μάθημα, θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Διάλειμμα SLS δεν θα κάνουμε, γιατί αναλώθηκε ο χρόνος σε συζήτηση που είχαμε, γι' αυτό θα γίνει συνεχόμενη διάλεξη μέχρι 11 παρά 10, όπου θα έχουμε το quiz. Η UMA οργάνωση είναι από τις πιο δημοφιλείς συστήματα διαμοιραζόμενης μνήμης. Βλέπουμε ένα κοινό διάβλο. Εδώ τώρα έχουμε έναν απλό διάβλο που βλέπουμε επεξεργαστής, ο επεξεργαστής το πει και έχει την κρυφή μνήμη. Ο κάθε επεξεργαστής δικιά του ιδιωτική κρυφή μνήμη. Όλα αυτά συνδέονται, βλέπουμε, στον διάβλο, σε έναν κοινό διάβλο, και στον κοινό διάβλο βρίσκονται και όλα τα αρθρώματα μνήμης. Το πρόβλημα βέβαια, καταλαβαίνετε, ότι είναι ένας χωρισμός. Είναι χωρισμός. Χωρισμός στο διάβλο, γιατί φανταστείτε να μιλάει ένας επεξεργαστής και να θέλει κάποιος άλλος επεξεργαστής. Γενικά υπάρχει χωρισμός. Σε μια αρτηρία τέτοια κοινή απαιτούνται να λυθούν θέματα όπως το bus arbitration, δηλαδή η διαιτησία του διάβλου, ποιος αποφασίζει, ποιος παίρνει το διάβλο κάθε φορά και ούτω καθεξής.
θέματα που τα είχαμε αναπτύξει στην αρχιτεκτονική. Βέβαια, όπως αναφέρω εδώ, το είδα αυτό, υπήρξαν παραδείγματα υπολογιστών που χρησιμοποιούσαν ένα κοινό διάβλο και πολλούς επεξεργαστές, σαν Starfire, Compact, Alpha Server κτλ. Sequent Computer, από τα πρώτα SMP του 1984. Βλέπετε δηλαδή, αυτά τα συστήματα με πολλούς επεξεργαστές υπήρξαν εδώ και δεκαετίες. Απλώς στους οικιακούς χρήστες, από το 2005 και μετά άρχισαν να εμφανίζονται, γιατί από το 2005 και μετά σταμάτησε η ραγδαία αύξηση της συχνότητας των επεξεργαστών, ενώ συνεχώς βγαίνανε όλο και πιο γρήγορα οι επεξεργαστές, σταμάτησε λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης. Και τότε στράφηκαν οι μεγάλες εταιρείες κατασκευής επεξεργαστών σε πολυπύρηνα συστήματα. Είχε συνάφεια μνήμης. Τι ονομάζουμε στον λόγο συνάφεια μνήμης? Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Αν πάμε εδώ πέρα, εδώ έχουμε το εξής. Αυτή είναι η κρυφή μνήμη. Ο επεξεργαστής αυτός διαβάζει μια θέση από τη μνήμη. Έστω διαβάζει την διεύθυνση, αν το βάλω εδώ πέρα, τη διεύθυνση 100. Διαβάζει τη τιμή και αυτό, επειδή είναι κρυφή μνήμη, αποθηκεύεται και στην κρυφή μνήμη. Δηλαδή, το στοιχείο 100 βρίσκεται εδώ πέρα. Στη συνέχεια, ένας άλλος επεξεργαστής αυτός πάει, διαβάζει την τιμή 100 και την τροποποιεί. Άρα, έστω η 100 είχε την τιμή 5 και την τροποποιεί. Οπότε τώρα σβήνει το 5 και βάζει τιμή 6. Αυτός όμως έχει κασάρει, έχει στην κρυφή μνήμη ότι το 100 έχει το 5. Έχει την προηγούμενη ακόμα τιμή. Δεν έχει ενημερωθεί από αυτό ότι έχει γίνει κάποια αλλαγή. Και έτσι υπάρχει ασυνέπεια. Δηλαδή, ασυνέπεια σημαίνει για την ίδια διεύθυνση μνήμης, την 100, ένας επεξεργαστής έχει μια τιμή και ένας άλλος επεξεργαστής έχει γνώση άλλης τιμής. Αυτό είναι το πρόβλημα της συνέπειας, ένα πρόβλημα που το συναντάμε στα παράλληλα συστήματα και θα δούμε τεχνικές που το αντιμετωπίζουν. Αυτό όμως το σύστημα διατηρούσε συνάφεια μνήμης. Θα δούμε τεχνικές πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Εκτελούσε Oracle Unix βασικά. Γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να προγραμματίσουμε τέτοια συστήματα με Unix. Και στο τέλος του 1990 τροποποιήθηκαν συστήματα, υπήρχε ολόκληρη ιστορία. Τελικά το 2002 σταμάτησε να υπάρχει αυτή η εταιρεία. Δηλαδή εξαγοράστηκε από την Intel και σταμάτησε η ανάπτυξη αυτών εδώ των συστημάτων. Τώρα άλλα συστήματα όπως το Balance, και αυτό είχε Unix. Γι' αυτό, άμα δούμε και τη λίστα με τους top υπερυπολογιστές, όλοι εκτελούν Unix, ή μάλλον ένα Unix-like, που είναι το Linux. Κάποιες εκδόσεις του Linux. Και αυτό γιατί είναι πολύ εύκολος ο προγραμματισμός και δεν χρειάζεται να αγοραστεί άδεια για κάθε υπολογιστή. Γι' αυτό, λοιπόν, όλοι εκτελούν Linux. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν έχω δει κανένα top supercomputer να εκτελεί Windows. Όλοι εκτελούν Linux. Λοιπόν, πελάτες, τράπεζες, κυβέρνηση, εμπορικές επιχειρήσεις, γενικά όσοι είχαν ανάγκη για μεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Άρα, παραδείγματα, Sequent, το Symmetry, είχε επεξεργαστές 83-86, 30 τέτοιους επεξεργαστές που είχαν copy-back. Copy-back θα το αναπτύξουμε και παρακάτω, απλώς να σας πω, είναι η δυνατότητα που παρέχεται μέσω της κρυφής μνήμης. Οποιαδήποτε αλλαγή συμβεί στην κρυφή μνήμη, άμεσα να μεταφέρεται αυτή η αλλαγή στη RAM. Έτσι λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει ασυνέπεια, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή κάνει οποιοδήποτε επεξεργαστής, ενημερώνεται άμεσα η πίσω μνήμη, η μνήμη RAM, και επειδή αυτή η αλλαγή γίνεται εμφανής σε ένα κοινό διάβλο, ενημερώνονται και οι άλλες κρυφές μνήμες. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε καλύτερα στη διάλεξη, την αντίστοιχη για τη συνέπεια κρυφής μνήμης. Και αυτό ομοίως Unix, και σε επόμενες εκδόσεις πήραν πολλούς επεξεργαστές 486 και μετά Pentium για να το λυπήσουν. Σε ένα τυπικό λοιπόν σύστημα SMP έχουμε κοινό διάβλο
κάποιους επεξεργαστές που συνδέονται σε αυτό το διάβλο και ασφαλώς τη μνήμη, που είναι κοινή για όλους. Συστήματα UMA, δηλαδή ομοιόμορφου χρόνου προσπέλασης, με σύνδεση απλού διάβλου. Επεξεργαστές, επεξεργαστές, μνήμη. Όλες οι προσπελάσεις γίνονται μέσω του διάβλου. Επεξεργαστής, επεξεργαστής μνήμη, αλλά εδώ έχουμε κρυφή μνήμη. Αυτό εδώ πέρα ενδέχεται να δημιουργήσει πρόβλημα συνέπειας, όπως είδαμε, και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό κατά τη σχεδίαση, πώς να διατηρείται η συνέπεια, εφόσον θέλουμε συνέπεια, γιατί μερικές φορές δεν θέλουμε συνέπεια. Δεν θέλουμε να πληρώσουμε το έξτρα κόστος σε hardware και ενδεχομένως σε καθυστέρηση, γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες παραπάνω λειτουργίες στην αρχιτεκτονική μας, προκειμένου να επιτευχθεί η συνέπεια. Πολλές φορές δεν θέλουμε συνέπεια. Είναι σχεδιαστική απόφαση. Είναι απόφαση του αρχιτέκτονα του συστήματος. Και υπάρχει και δυνατότητα, πάλι επεξεργαστής με κρυφή μνήμη, αλλά έχει και μια ιδιωτική μνήμη, όπου μπορεί να αποθηκεύει δηλαδή ιδιωτικές μεταβλητές, μεταβλητές που μόνο αυτός έχει πρόσβαση και δεν έχει κανένας άλλος επεξεργαστής πρόσβαση. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι τρεις αρχιτεκτονικές και όπως αναφέρει υπάρχει κορεσμός στο διάβλο αν τοποθετηθούν πολλοί επεξεργαστές και γι' αυτό θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι όπως πολλαπλή διάβλη, όπως για παράδειγμα το switch και το καθεξής. Είπαμε ότι μπορεί να τοποθετηθεί κρυφή μνήμη όπου βοηθάει στις προσβάσεις, αλλά αναφέρει εδώ πέρα η συνέπεια πρέπει να διατηρείται και η συνέπεια μπορεί να εμφανιστεί, μάλλον μπορεί να εμφανιστεί ασυνέπεια κατά τις εγγραφές. Άρα κατά τη διαδικασία που έχουμε κάποια εγγραφή στη μνήμη πρέπει να ληφθεί μέρημνα για τη συνέπεια. Και υπάρχει και ιδιωτική μνήμη. Η UMA λοιπόν δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα, όπως είπαμε, που είναι η συνάφεια ή συνέπεια κρυφής μνήμης. Είναι το memory consistency στα αγγλικά. Εμφανίζεται ότι κάποιος επεξεργαστής γράφει σε μια θέση μνήμης που έχει κασαριστεί από άλλο επεξεργαστή και υπάρχει διαφορετική εικόνα. Μία τεχνική που μπορεί να βοηθηθεί σε αυτό για να το επιλύσει είναι η write through, δηλαδή διαμέσου. Διαμέσου τι σημαίνει? Ότι μόλις γίνεται εγγραφή, αυτόματα η τιμή που βρίσκεται στην κρυφή μνήμη γράφεται και στην κρυφή μνήμη, αλλά πάει και στη RAM. Όπως το copy back, είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή και το write through και το copy back σημαίνει ότι όταν γράψει ο επεξεργαστής κάτι, δεν μένει στην κρυφή μνήμη, συνεχίζει και πηγαίνει πίσω στη RAM. Και πώς πηγαίνει πίσω στη RAM? Μέσω ενός κοινού διάβλου. Και ο κοινός διάβλος σημαίνει ότι όλες οι άλλες κρυφές μνήμες που συνδέονται σε αυτό το διάβλο ακούνε ότι γίνεται αυτή τη διαδικασία γραφής. Και έχουν ειδικό κύκλωμα που μόλις ανιχνεύσουν ότι γίνεται γραφή σε διεύθυνση μνήμης που αυτές οι ίδιες έχουν προσωρινά αποθηκεύσει, τότε αυτόματα ενημερώνουν και τα στοιχεία που έχουν προσωρινά αποθηκεύσει. Και γι' αυτό λοιπόν διατηρείται συνέπεια. Βέβαια, αυτό λέω, αν κρατάει αντίγραφο, ενημερώνει ανάλογα την αντίστοιχη θέση. Το πρόβλημα είναι ότι αν γίνονται πολλές εγγραφές, όλες αυτές οι εγγραφές πρέπει να στέλνονται πίσω. Σειρά μου. Άρα, σε πολλές εγγραφές παρατηρείται κορεσμός στο διάβλο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βέβαια πολλαπλά τμήματα ή αρθρώματα μνήμης. Να μην έχουμε μόνο μία μνήμη, να έχουμε πολλαπλά module μνήμης και απαιτείται ένα δίκτυο διασύνδεσης για ταυτόχρονη πρόσβαση σε διαφορετικές μονάδες μνήμης. Άρα, απαιτείται είτε να έχουμε πολλαπλούς διάβλους, είτε να έχουμε ένα switch. Και βέβαια, αυτό σημαίνει μια χρονοδρομολόγηση. Ποιος διάβλος θα χρησιμοποιηθεί, ποιος switch και το καθεξής. Μία άλλη τεχνική που βοηθάει στο να μην έχουμε κορεσμό σε ένα module, γιατί για παράδειγμα όταν αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε ένα πίνακα, ξεκινάμε για παράδειγμα σε μία ακολουθία από array του 0 μέχρι π.χ. array του 5.000. Μπορεί όλες αυτές τις διευθύνσεις όμως, επειδή είναι συνεχόμενες, να ανήκουν στο ίδιο module μνήμης. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μια επεξεργασία αυτής της εικόνας θα έχει ένα κόστος επιβάρυνσης στο διάβλο, γιατί συνεχώς στο ίδιο module θα γράφουμε και θα διαβάζουμε.
Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι που το παρατήρησαν αυτό είπαν μια τεχνική είναι να μην έχουμε συνεχόμενη διαψευδότηση, αλλά να κατανοούμε τις διευθύνσεις σε όλα τα θρώματα μνήμης. Έτσι λοιπόν, μονάδα μνήμης 1 έχει το πρώτο μπλοκ διευθύνσεων, μετά το επόμενο μπλοκ σε ένα άλλο module, το επόμενο μπλοκ σε ένα άλλο module και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, καταφέρνουμε να χωρίσουμε τη μνήμη και μάλιστα ξέρετε, θέματα που βλέπουμε σε παράλληλα θέματα, τα συναντάμε ασφαλώς και σε άλλους τομείς της ζωής μας, όπως εγώ θα έλεγα το RAID. Αυτό εδώ πέρα που κάνει, που διασκορπάει, που μοιράζει τα έμβρη διευθύνσεων σε διαφορετικά θρώματα μνήμης, το συναντάμε και στο RAID, στο RAID 5, όπου μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, τρεις δίσκους, αλλά δεν γράφονται οι πρώτες διευθύνσεις πάντα στο πρώτο δίσκο και μετά στο δεύτερο και το καθεξής. Γίνεται μια κατανομή σε όλους τους δίσκους για να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερο balancing. Δηλαδή όλοι οι δίσκοι να συμμετέχουν και να έχουν το ίδιο φόρτο εργασίας. Ομοίως και εδώ, όλα τα modules να έχουν το ίδιο φόρτο εργασίας. Γι' αυτό και κάποιες τέτοιες γνώσεις, ας πούμε αυτά εδώ πέρα που σας είπα, μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε και σε άλλου είδους προβλήματα μηχανικών. Δηλαδή βλέπετε τεχνικές που συναντάμε σε ένα τομέα, μπορούμε να τις εφαρμόσουμε σε έναν άλλον. Γι' αυτό ενδεχομένως μπορεί κάποιοι από εσάς να αναρωτιούνται τα παράλληλα αισθήματα εμείς δεν θα ασχοληθούμε. Εμείς δεν θα κάνουμε, δεν θα πούμε ούτε super computer ούτε έτσι. Όμως, τεχνικές που μαθαίνετε από εδώ θα μπορούσα να τις χρησιμοποιήσετε σε προβλήματα που ίσως συναντήσετε στον χώρο εργασίας. Βέβαια, ενδεχομένως κανείς δεν ξέρει πού θα δουλέψει στο μέλλον, άρα και είναι και μεγάλες κουβέντες να λέει κάποιος εγώ δεν θα ασχοληθώ π.χ. ποτέ με προγραμματισμό. Και εδώ είναι προγραμματισμός. Εδώ γίνεστε καλύτεροι προγραμματιστές. Στο μάθημα μου αυτό μαθαίνετε και την τεχνολογία που μας περιβάλλει καλύτερα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε εγώ δεν θα γίνω ποτέ προγραμματιστής. Αν κάποιος δεν θα ασχοληθεί με τον προγραμματισμό, τότε σε λάθος κατεύθυνση βρίσκεται. Θα μπορούσε να έχει ενεργειακή κατεύθυνση, για παράδειγμα. Αυτό τώρα το λέω σαν σκέψεις για κάποια άτομα που λένε «Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο προγραμματισμός». Τότε τι βρίσκεσαι σε αυτή την κατεύθυνση, αφού αυτή η κατεύθυνση μόνο το προγραμματισμό έχει. Λοιπόν, συστήματα με σύνδεση διάβολο διασταύρωση, αυτό είναι το crossbar switch. Είναι διακόπτες. Και εδώ έχουμε επεξεργαστές, έχουμε και μνήμες και μπορεί όπως ένα switch δικτύου, οποιοδήποτε port, αυτά είναι, δηλαδή είναι ports. Αυτά είναι ports και από εδώ ports. Οποιοδήποτε port μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε port, ομοίως και εδώ, για παράδειγμα, θέλει ο επεξεργαστής 1 να συνδεθεί, όπως βλέπετε, με τον επεξεργαστή 1-0. Δηλαδή 2 και 4, με τον επεξεργαστή 6. Όχι, μνήμη, με τη μνήμη 6. Αυτός ο επεξεργαστής με τη μνήμη 6. Εδώ υπάρχουν αυτοί οι διακόπτες που είτε θα κλείσουν είτε θα ανοίξουν. Αν ενωθεί με ένας διακόπτης με τον άλλον, τότε επιτυχάνεται η σύνδεση. Βέβαια, από τη στιγμή που κλείνει ένας διακόπτης, εννοείται ότι δεν πρέπει να κλείσει στην ίδια κατακόρυφη στήλη πάλι άλλος διακόπτης. Δηλαδή, εδώ που έχει κλείσει ο διακόπτης, άρα υπάρχει επικοινωνία από τον επεξεργαστή αυτόν στη μνήμη 101, δεν επιτρέπεται να κλείσει κανένας άλλος διακόπτης. Όλοι οι άλλοι διακόπτες πρέπει να είναι ανοιχτοί. Γιατί αλλιώς γίνεται βραχυκύκλωμα. Κύκλωμα. Βέβαια, αυτό υλοποιείται με αντίστοιχη τεχνική. Έχει μέσα ελεκτή κατάλληλο. Αυτό το crossbar switch έχει controller, όπως και το switch που έχουμε κανονικά στο δίκτυό μας. Όλα αυτά έχουν κατάλληλο controller, που κάθε φορά αποφασίζει ποιος διακόπτης κλείνει και επίσης ποιος πόρος είναι σε χρήση για να μην το δώσει κάπου αλλού. Αυτό ονομάζεται crossbar switch, που είναι διάβλος ή δίκτυο διασταύρωσης, γιατί crossbar, διασταυρώνω. Αυτό είναι το crossbar. Συνδέεται λοιπόν με το crossbar, συνδέει επεξεργαστές σε μνήμες, που είναι διακόπτης. Βέβαια, μπορούμε να έχουμε λιγότερες μνήμες ή λιγότερους επεξεργαστές και πάλι να έχουμε χωρισμό. Γιατί έστω θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μνήμη και την έχει δεσμεύσει αυτός ο επεξεργαστής, αν αυτός ο επεξεργαστής θέλει να διαβάσει από αυτή τη μνήμη, φτάνει σε αυτό το σημείο και περιμένει. Περιμένει να ολοκληρωθεί η μεταγωγή των δεδομένων. Σε περίπτωση που υπάρχει crossbar switch, όπως ακριβώς και στα δίκτυα, χρησιμοποιούνται πακέτα.
τα πακέτα έχουν αυτή τη μορφή, δηλαδή έχουν τα δεδομένα, κάποιο κωδικό λειτουργίας, τι θέλουμε να κάνουμε για τη μνήμη, και διεύθυνση. Διεύθυνση, αυτό είναι το destination, και εδώ είναι την πηγή, source. Πηγή, destination, τι θέλουμε να κάνουμε, στη μνήμη να διαβάσουμε, να γράψουμε, αν θέλουμε να γράψουμε πρέπει να δώσουμε και μια τιμή, και το καθεξής. Δηλαδή, είναι αυτό που συναντάμε στα δίκτυα, το packet switching. Δηλαδή, αυτό το δίκτυο είναι packet switching, δεν είναι μόνιμος ο διακόπτης που συνδέει τον επεξεργαστή με τη μνήμη. Κάθε φορά κλείνει και ανοίγει ο διακόπτης όταν μεταφέρεται ένα πακέτο. Γι' αυτό όπως στα δίκτυα έχουμε packet switching, έτσι και εμείς εδώ έχουμε packet switching, δηλαδή στέλνονται πακέτα. Πακέτα με τα κατάλληλα πεδία βέβαια. Πηγή, προορισμό, λειτουργία, τιμή. Μπορούμε να δούμε κάποιο άλλο δίκτυο τύπου crossbar, το Omega λέγεται, έτσι το έχουν ονομάσει οι κατασκευαστές, και μπορεί οποιοδήποτε επεξεργαστή να συνδεθεί με οποιοδήποτε μνήμη. Εδώ όμως είναι με τρία στάδια, δηλαδή στο δίκτυο αυτό ορίζουμε κάποιον αριθμό στανδίων, δηλαδή το προηγούμενο ήταν απευθείας σύνδεση, δεν είχαμε, δηλαδή ενός σταδίου ήταν, μπορούμε να πούμε, γιατί κατευθείαν πήγαινε ο επεξεργαστής στο διακόπτη στη μνήμη. Εδώ, για να μειωθεί το κόστος όμως, αποφάσισαν να υλοποιήσουν μια διαφορετική προσέγγιση με λιγότερα switches, αλλά περισσότερα στάδια. Και έτσι λοιπόν, αν κάποιος επεξεργαστής θέλει να μεταβεί π.χ. σε οποιαδήποτε μνήμη, μέσα θέλει να πάει στον 101, ο επεξεργαστής αυτός από εδώ επιλέγει την πόρτα την χαμηλή, από εδώ επιλέγει την πόρτα την υψηλή, και από εδώ επιλέγει την πόρτα τη χαμηλή. Και είδατε πώς αυτός ο επεξεργαστής πήγε σε εκείνο το σημείο. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι διακόπτες είναι σε χρήση, και άρα, αν κάποιος θέλει, για παράδειγμα, αν αυτός ο επεξεργαστής θέλει να διαβάσει αυτή τη μνήμη, τότε δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο μονοπάτι. Γιατί κοιτάξτε, αν πάει από εδώ πέρα, έχει conflict. Από άλλο μονοπάτι, αν πήγαινε. Όχι, έχει κατευθείαν conflict, δεν μπορεί. Έχει μπλοκαριστεί. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος γι' αυτό. Δηλαδή, εδώ δεν έχει και εναλλακτικό μονοπάτι. Έχει ένα μονοπάτι σύνδεσης επεξεργαστή με μνήμη. Αναγκαστικά θα πρέπει να περάσουν όλοι από συγκεκριμένα switches, και άρα εδώ έχουμε collision. Εδώ δηλαδή αυτό θα περίμενε. Και να περιμένει ακόμα και να μην χρησιμοποιείται, δηλαδή αυτό που είναι ελεύθερο, αυτό θα περιμένει επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμος ο πόρος του switch. Δηλαδή, σε προηγούμενο παράδειγμα, θα περίμενε κάποιος γιατί δεν ήταν διαθέσιμο το άρθρωμα μνήμης. Σε αυτό το παράδειγμα περιμένει όταν δεν είναι διαθέσιμο το switch. Νούμα λοιπόν, Non-Unified Memory Access, όπως το Simple NUMA, όπου το σημείο κλειδί είναι ότι ο χρόνος πρόσβασης εξαρτάται από την απόσταση κάθε επεξεργαστή. Και εδώ έχουμε διάφορα δίκτυα διασύνδεσης, ιεραρχική διάβλη, δέντρα και άλλα. Και απόδοση εξαρτάται από την τοπικότητα δεδομένων. Σε περίπτωση που έχουμε λοιπόν NUMA, είναι σημαντικό στοιχείο βελτιστοποίησης το Affinity. Το Affinity είναι ο ορισμός, το CPU Affinity, ο ορισμός της κάθε διεργασίας, σε ποιον επεξεργαστή θα εκτελεστεί. Και αυτό βοηθάει αν έχουμε γνώση το πού βρίσκονται τα δεδομένα. Αν ξέρουμε πού βρίσκονται τα δεδομένα, θα μπορούσαμε να βελτιστοποιήσουμε το παράλληλο σύστημα, μετά να ορίζουμε για κάθε διεργασία ένα συγκεκριμένο affinity. Θέματα με παραδείγματα από το NUMA. Το 1970 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά. Βλέπουμε εδώ κάποια συστήματα όπως Cray, Supercomputer, Earth Simulator. Είχε 640 επεξεργαστές, διανυσματικούς επεξεργαστές, και ορίζονταν σε ομάδες αυτοί οι επεξεργαστές των 8, που ανά 8 είχαν μια κοινή μνήμη 16 GB. Άλλα super computer, όπως το IBM BlueJean, ας δούμε τι είχε. Είχε δύο επεξεργαστές, όπου τοποθετούνταν σε ένα motherboard, δηλαδή compute card ονομαζόταν. Άρα δύο επεξεργαστές σε κάθε compute card.
Στη συνέχεια υπήρχε το Node Board, ένα μεγαλύτερο motherboard που τοποθετούνταν όλα αυτά τα compute cards. Το Cabinet που τοποθετούσαν όλα αυτά τα motherboards και ασφαλώς το system που είχε 64 τέτοια cabinets. Συνολικά, αυτό είναι το 2004, 360 teraflops και 16 terabyte DDR. Και αυτό είναι ένα άλλο super computer. NUMA. Το NUMA λοιπόν σχεδιάστηκε για να ξεπεράσει τα όρια κλιμάκωσης, γιατί πια έχουμε ένα κατανεμμένο σύστημα που υπάρχει διασύνδεση μέσω υψηλής ταχύτητας δικτύου διασύνδεσης. Βέβαια, τώρα και στη NUMA και στη NUMA και UMA έχουν κοινό χώρο διεύθυνσης μνήμης. Απλώς κάποια εύρη διευθύνσεων μνήμης βρίσκονται σε απομακρυσμένους επεξεργαστές. Γι' αυτό NUMA μπορούμε να συναντήσουμε και στο SMP σύστημα, για παράδειγμα το Pleiades, έχει NUMA, έχει δύο περιοχές NUMA. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε εκτελώντας μια εφαρμογή που αναφέρει τα NUMA domains. Αυτό θα την βρείτε στο εργαστηριακό φυλάδιο MTL. Είναι οι πρώτες ασκήσεις που αναφέρει, γνωρίστε το Pleiades και εκτελέστε αυτό το πρόγραμμα για να δείτε πόσα NUMA domains υπάρχουν. Υπάρχουν δύο λοιπόν NUMA domains, NUMA domain 0 και 1. Οπότε οι 16 επεξεργαστές χωρίζονται σε 8 και 8. Και ομοίως και τα άλλα συστήματα που χρησιμοποιούμε για το HPC, όπως το Andromeda, Pleiades κτλ. Και αυτά όλα έχουν αυτή τη δυνατότητα με NUMA. Όλα έχουν δύο NUMA domains. Μπορείτε να το διαπιστώσετε με την εκτέλεση της αντιστοιχής συντολής. Θα μπορούσαμε βέβαια και σε ένα κατανεμμένο σύστημα να έχουμε NUMA, όπως σας είπα, δηλαδή να έχουμε διαφορετικούς υπολογιστές και όλοι αυτοί οι υπολογιστές να συνδέονται με ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης, αλλά να εξάγουν τη μνήμη σε ένα κοινό χώρο διευθύνσεων. Το σημείο κλειδί λοιπόν είναι κοινός χώρος διευθύνσεων. Δηλαδή ακόμα και κατανεμμένο σύστημα με κοινό χώρο διευθύνσεων θεωρείται ότι είναι NUMA. Τοπική μνήμη, η μνήμη που βρίσκεται στον ίδιο διάβλο με τον επεξεργαστή. Ένα τυπικό σύστημα με NUMA, έχουμε ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης, επεξεργαστές, τοπική μνήμη, ο κάθε επεξεργαστής, και όλες αυτές οι περιοχές μνήμης έχουν ένα κοινό χώρο διευθύνσεων. Αν αυτό όμως το compute node θέλει να μιλήσει με αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το διάβλο και να ζητήσει τα δεδομένα από το άλλο compute module. Υπάρχει λοιπόν ένας κοινός χώρος διευθύνσεων που φαίνεται σε όλους τους επεξεργαστές και αυτό είναι το σημαντικό, ξαναλέω. Δηλαδή, κοινός χώρος διευθύνσεων. Κοινός χώρος, δηλαδή ενιαίος χώρος. Δηλαδή, το α του 0, όλοι, αν έχουν πρόσβαση στην διεύθυνση 0, έχουν τα ίδια δεδομένα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω εντολών load και store και ασφαλώς είναι αργή η πρόσβαση στην απομακρυσμένη μνήμη σε σχέση με την τοπική. Κάποια θέματα σχετικά με το NUMA, κάποια παραδείγματα παρουσιάζονται. Ας πάμε όμως στο CC NUMA, το οποίο είναι CAS Coherent NUMA. Δηλαδή είναι NUMA που όμως επιτυχάνουμε συνάφεια κρυφής μνήμης. Απαιτείται βέβαια δια επεξεργαστική επικοινωνία. Ένας επεξεργαστής να στέλνει μήνυμα στους άλλους επεξεργαστές όταν πρόκειται να αλλάξει κάποια τιμή, προκειμένου να ενημερώνεται ότι έχει αλλάξει αυτή η τιμή. Αυτά είναι τα ειδικά πρωτόκολλα συνάφειας μνήμης που αποτελούν και αντικείμενο κάποιας μελλοντικής διάλεξης του μαθήματος σχετικά με τη συνέπεια κρυφής μνήμης. Εμπορικά παραδείγματα, AMD Opteron, Intel Intanium και ούτω καθεξής. Super computers, ας πούμε το 2000, το CC NUMA Origin, Jump 1 και ούτω καθεξής. Η NUMA, λοιπόν, είναι ένα είδος συστοιχείας υπολογιστών, δηλαδή μπορούμε να έχουμε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές, όπως σας είπα, κατανεμμένο σύστημα, που όμως έχει πολύ ισχυρή ζεύξη, γιατί έχει κοινό χώρο διευθύνσεων. Και αν ένας υπολογιστής χαλάσει, βγει offline, αμέσως καταστρέφεται όλη αυτή η αρχιτεκτονική. Γι' αυτό λοιπόν έχει ισχυρή ζεύξη. Δηλαδή, ένας υπολογιστής να βγει off
καταστρέφεται αμέσως όλο το σύστημα. Μπορεί να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου software ή hardware. Όπως σας είπα, μπορούμε να έχουμε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές που εκτελούνται π.χ. Linux και έχουμε εκτελέσει ένα middleware που έχει κάνει malloc τη μνήμη σε κάθε τοπικό υπολογιστή και στη συνέχεια αυτό έχει ως συνέπεια να κάνει export τη μνήμη σε ένα κοινό χώρο διευθύνσεων. Λοιπόν, μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα. Βλέπουμε λοιπόν σε επίπεδο hardware, σε επίπεδο πάνω από το λειτουργικό σύστημα ή στο επίπεδο της εφαρμογής. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε module στο λειτουργικό σύστημα που να το κάνει αυτό, μπορούμε να έχουμε ειδικό hardware που να επιτυχάνει ανάμεσα σε δύο υπολογιστές ή και μόνοι μας να προγραμματίσουμε κάτι που να επιτυχάνει αυτή τη συνέπεια. Μπορούμε να έχουμε σελιδοποίηση αυτής της μνήμης. Αυτά είναι θέματα που είχαμε κοιτάξει στα λειτουργικά συστήματα. Δηλαδή στα λειτουργικά συστήματα που είχαμε δει για πώς σελιδοποιείται κάτι, μπορούμε και εδώ να έχουμε σελιδοποίηση. Να έχουμε σελιδοποίηση και οι σελίδες αυτές να αντιστοιχούν σε επεξεργαστές, γιατί είπαμε όλοι οι επεξεργαστές έχουν εξάγει ένα κοινό χώρο διευθύνσεων. Άρα, σελίδες που αποθηκεύονται σε ένα εύρος, για παράδειγμα ζώνης, βρίσκονται σε έναν συγκεκριμένο επεξεργαστή, άλλες σελίδες άλλων επεξεργαστή και υπάρχει δυνατότητα να μετακινούνται δεδομένα ή να μετακινούνται σελίδες δηλαδή από επεξεργαστή σε επεξεργαστή. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι θέλουμε τη σελίδα 10, αυτός ο επεξεργαστής θέλει τη σελίδα 10 και έρχεται λοιπόν η σελίδα 10, αντιγράφεται από τη μία περιοχή στην άλλη. Εμπορικά παραδείγματα για NUMA, SGI Origin 3000 και πάμε και στην αρχιτεκτονική κόμμα. Εδώ έχουμε κρυφή μνήμη, cache only memory architecture. Υπάρχει αυτή η κρυφή μνήμη, τοπική μνήμη κάθε κόμβου. Διαφέρει από το NUMA, γιατί χρησιμοποιεί τη μνήμη, την τοπική ως κανονική μνήμη, ενώ εδώ τη χρησιμοποιεί ως κρυφή μνήμη. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αντιστοίχηση και ομοίως μόλις απαιτηθεί πρόσβαση, μεταφέρεται πάλι αυτή η τιμή. Το πρόβλημα βέβαια είναι πώς να βρεθούν τα δεδομένα. Δεν υπάρχει μια σταθερή αντιστοίχηση όπως είχαμε πριν σελιδοποίηση. Και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές υλικού. Υπάρχουν και υβριδικές αρχιτεκτονικές όπως NUMA ακόμα. Πάντως δεν πολύ χρησιμοποιείται η cache only memory architecture πια. Δεν θα δούμε κανένα σημερινό εμπορικό παράδειγμα. Τώρα, διαφορές για πολυεπεξεργασία, multi-computer και distributed system, λίγο πολύ τις έχουμε κατανοήσει, τις γνωρίζουμε πια τι διαφορά έχουν. Κατά πόσο βέβαια προγραμματίζουμε αυτά τα συστήματα, έχουμε δει μόνο για κατανεμμένα συστήματα, distributed και multi-computer, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει, κυρίως multi-computer βέβαια, που είναι στο ίδιο δωμάτιο, γιατί το distributed, εδώ έτσι πώς το αναφέρει, είναι η έννοια του grid computing, γιατί λέει possible worldwide. Αυτό είναι το grid computing, που σας είπα δεν το συναντάμε πια, το grid computing, αλλά συναντάμε το multi-computer, πολλοί υπολογιστές που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και συνεργάζονται μαζί. Για τον προγραμματισμό το συζητήσαμε από το μήνυμα, από το βιβλίο πριν. Πακέτα, δρομολόγηση σε δίκτυο, ο Μέγκα σας έδειξε πώς γίνεται η δρομολόγηση. Και κάπου εδώ θα σταματήσω, γιατί έχει πάει και 50 και έχουμε το quiz. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την επόμενη φορά με θέματα σχετικά με την δρομολόγηση και θέματα σχετικά με τεχνικές παραλληλοποιήσεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ανοίξω το quiz. Καλείστε να ετοιμαστείτε, συνδεθείτε στο ARC, προκειμένου να μπορέσετε να πάρετε μέρος στο σημερινό quiz. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα μέσα σε 42 δευτερόλεπτα όποιος θέλει να πάρει μέρος, να συνδεθεί. Εντάξει, εγώ θα κλείσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο και θα την ανεβάσω στο YouTube.